Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Άμα μπλέξατε με γυψοσανιδάδες, με υδραυλικούς και με μαστόρους, πρέπει να πάρετε Valium. Δύσκολα είσαι που θα πάρω εγώ Valium. Καθηγητές όλοι είναι εκεί πέρα. Ναι. Τι νόμιζες? Τα κλειδιά εδώ είναι, άμα θέλεις, ορίστε, ναι. Θα παραδίδω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα. Εντάξει, τι να πω εγώ. Σφιχτό σε βρίσκω. Είμαι. Είσαι. Αλλά... Παρασκευή μεσημέρι. Μισό λεπτό. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Παρασκευή μεσημέρι. Ναι. Γρηγόρη, καλή άδεια να περάσεις καλά. Τι τον έκανε στον άνθρωπο. Αρχίζουν τα σύννεφα να έρχονται από το Θερμαϊκό. Φοβερά, ωραία. Σαββάτο πρωί. Βροχή. Κυριακή Δευτέρα, βροχή. Ούτε στον Αμαζόνιο τόσο νερό. Καλά, σε λέγω, είσαι ο MVP. Γρουσούς Λαμάς, συγχαρητηριάκια, ευχητηριάκια. Γρουσούς Λαμάς είναι αυτός που πήρε την άδεια. Πα. Γρουσούς Λαμάς είναι αυτός που πήρε την άδεια. Βρε μαύρη κάλτσα της χουρμούζει. Γρηγόρη, αγόρι μου, και άκουγα το μεσημέρι. Γρηγόρη, άνετος. Α, θα φύγω, θα ξεκουραστώ. Τεφτέλμα. Γρηγόρη, να πας στο καλό, ευχές, ξέρω εγώ, αγκαλιά της φιλιά. Τεφτέλμα. Ο Θερμαϊκός Μαυρίλα ερχόταν. Εντάξει. Δηλαδή έβγαλε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τρεις μέρες. Οι άλλες ήταν καλές. Τι άλλες, ρε. 37 βαθμούς είχε τέτοια ώρα και είχε 18, το κατάλαβε. Εγώ χαίρομαι, μια χαρά είμαι, φίλε. Εγώ χαίρομαι. Εμείς που είμαστε εδώ χαιρόμαστε. Αν που πήγε να κάνει τα μπάνια του, δεν χαίρεται. Και αυτός μπορεί να χαρεί. Να κάτσει στη πλάζ, να βάλει το κοντομάνικο, να κάνει γυμναστική, να τρέξει. Άσε ρε, άμα θες να περάσει καλά, βρίσκεις τρόπους. Άμα πάλι δεν θες να περάσει καλά, πάλι βρίσκεις τρόπους. Πάλι γρουσούζεις θα είσαι. Ποιος πήρε την άδεια, τι πήγες να πεις τώρα, κάτι πήγες να πεις για άδεια. Εγώ αυτό κατάλαβα στη ζωή. Έτσι είναι, φίλε μου, άμα θες περνάς καλά. Έχει 1040 βαθμοί. Σωστά. Έχει παγωνιά μείον 10 βαθμοί. Σωστά γι' αυτό. Λοιπόν, άμα θες να περάσει καλά, περνάς. Άμα δεν θες να περάσει καλά και είσαι μέσα στην αυτή, δεν περνάς. Άμα είσαι καζαντζηδικός και μύρλας, δεν περνάς. Στις φλέβες και το Γρουσούς Λαμά, το καταραμένο, το καζαντζίδι, δεν περνάς. Δεν περνάς. Κάνε τη Μαρινέλα, πηδάς από τους φουταγωγούς. Κουζίνα, εμπειρία. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Πάμε τώρα, πάμε. Τι θες, καταρχήν να στείλω μια καλησπέρα εκεί στο Μπασαραϊκό και στο φίλο μου το Χαλκίδη εκεί πέρα. Όπα, για λοιπόν, πέστα, για πέστα. Τι γίνεται, ρε Χαλκίδη, όλα ευχετήρια για τον Άρη, το ένα το άλλο. 3,5 χιλιάρικα δεν είχαμε να κάνουμε έφεση για την άδεια. Άιτε τραβάτε στον Αγύριστο και μας πρίξατε 2 χρόνια τώρα. Και τραγουδούσατε και συνθήματα στα ποδητήρια εκεί και είστε χαμεθνική. Άι στον Αγύριστο να πούμε κι εσείς και η ομάδα σας. Άιτε δρόμο. 3,5 χιλιάρικα με τον Άρη ασχολούσασταν πάλι. 3,5 χιλιάρικα δεν είχατε να πάρτε να κάνετε έφεση για την άδεια. Άντε, γεια σας. Μην εξαγριώνεις το φίλο μου. Η κατάρα του Αριανού είναι πολύ άσχημο πράγμα. Μην εξαγριώνεις το Βασίλη του Ηρακλειδέα που φόρησε. Μέσα θέματα του. Μη! Του είχε μείνει κατάλοιπο εκείνο το ταξίδι που κάναμε. Όχι, εκείνο μόνο. Γιατί γάμα είναι εκεί το 12 στα 12. Δεν είναι ένα και δύο. Το καζάντι είπε, βέβαια. Το 12 στα 12 σας βρήκανε, ρε φίλε, και σας. Ναι, μα όλοι μας βρίσκουνε. Τι να κάνουμε. Τι να βρείτε τους εσείς. Δεν πειράζει. Τώρα δεν βρήκαν 3,5 χιλιάρικα να κάνουν έφεση. Πας στη Δράμα κλες, πας στη Καβάλα κλες, πας στη Ξάνθη κλες. Γι' αυτό ένας να πούμε να μας αφήνει χρόνο σιγά σιγά. Μερικοί από αυτούς. Εσύ βρήκες σήμερα τα 3,5 χιλιάρικα, τα έδωσες. Εγώ. Κανονικά. Εγώ κατάθεσα έφεση, ρε φίλε. Και θα πάρω άδεια. Θα πάρεις άδεια. Τι έγινε, κύριε Θόδωρα, θα πάρουμε άδεια. Τι έγινε, πιστεύω, κύριε Θόδωρα, θέλω να πιστεύω, έτσι, θέλω να πιστεύω. Στη Β' Εθνική, αν πάρετε άδεια. Θα πάρει. Στην Α' να μας βάλεις, κύριε Θόδωρε, αν θέλεις να μην μιλάω, κύριε Θόδωρε. Ταξίδι είναι ο κύριος Θόδωρος, μια εβδομάδα θα λείπει. Έτσι σε είπε, ο κύριος Θόδωρος. Δεν ξέρω. Λέω, μήπως είχατε κανένα μήνυμα, είναι ταξίδι το παιδί. Ήρθε εδώ και. Καλά να περάσει ο κύριος Θόδωρας, καλά να είναι ο κύριος Θόδωρας, κανόνισε, κύριε Θόδωρα. Σεπτέμβριο να είμαι το Βασίλη στη 2. Θα το έχω αγορασμένο εγώ το εισιτήριο διαρκεία. Πληρωμένα κανονικά. Δεν θέλουμε. Και εις διπλούν. Αλλά εγώ την ομάδα τη θέλω και πολλοί άλλοι, ξέρει ο κύριος Θόδωρος, θα πάρουμε διαρκεία στη 2. Μήπως να κάνουμε καμιά σουίτα, ρε Στέφανε. Λέω, εγώ και σουίτα παίρνω. Σουίτα. Άμα μου πει ο κύριος Θόδωρος την ομάδα την ανεβάζω. Έτσι. Τη σουίτα ας τη δώσει τζάμπα αλλού. Εγώ δεν τη θέλω. Εγώ θα την πληρώσω και θα την πάρω. Ναι. Αλλά θέλω την ομάδα, κύριε Θόδωρα, να μην με γκρινιάζει ότι ξέρει δεν έχουμε κόσμο, δεν με βοηθάει ο λαός. Ο λαός βοηθάει όταν δείξει 5 πράγματα. Τον άλλο τον βλέπει τον Παύλο πίσω. Δυνατό κουρμί είναι αυτό. Ναι. Τι άλλο. Θεωρείο. Πήγε Αμερική. Παυλάρα Αμερική πήγε. Πήγε Αμερική. Ναι. Σαξοφωνίστας τρομερός. Είσαι σαξοφωνίστας Μαχού που παίρνεις τηλέφωνο. Ναι. Πρέπει να έχει μπρόξει πολύ νεορκέζε εκεί πέρα. Πρέπει να έχει μπρόξει πολύ πράγματα. Έσπρωξε πολλές και τον διώξαν τώρα. Γιατί ρε σειρά. Τέλειωσε το πρόγραμμα. Τέλειωσε το πρόγραμμα. Μάλιστα. Θα τον αφήσουν εξορία 2 χρόνια στην Ελλάδα. Όχι. Ξέρεις τι είναι να σε διώχνουν από την Αμερική και να σε στέλνουν στην Ελλάδα πίσω 2 χρόνια. Και του λέει μετά 24 μήνες θα πας στην Αμερική. Ναι, μάλλον τη χαίρεται. Ναι, όχι. Κατάλαβα τι λέει. Πήγε 6 ναι. μήνες σαν τουρίστας και καλά και τελείωσε αυτό το εξάμηνο, ρε παιδί μου. Αλλά... Όχι, όχι, παραπάνω πήγε. Ναι. Δύο χρόνια. Πήγε 2 χρόνια, τελείωσαν τα 2 χρόνια, το στείλαν πίσω και τώρα θα τον πάρουν μετά 2 χρόνια. Ναι.
Εγώ λέω να ντυθεί Πακιστανό. Πρέπει να το κάνει μια πενταετία μόνιμη να πάρει και εκεί δηλαδή, που ήσουν σε μαγαζί, έπαιζε. Πού έπαιζε στο σαξόφωνο. Σπούδαζε. Έλα κοντά να μα τα πει. Έλα πιο κοντά. Δώσε το μικρόφωνο, πε μα την ιστορία. Η γνωριμία μα είναι παλιά. Μπράβο. Σιγά σιγά εδώ. Κοίτα στην Αμερική, φίλε, έχουν ένα καλό. Ότι. Πήγα εγώ να τον βρω δουλειά εδώ στην Ελλάδα. Καταρχήν καλημέρα σε όλου. Α στείλω και τα χαιρετήματά μου στο Λονδίνο που μα ακούνε. Λονδίνο. Μα ακούνε ο Κώστας, είναι ο ονόματός σου και ο Μιχάλης. Ναι. Και στην Αμερική, αλλά είναι στην Αλεξανδρούπολη τώρα ο Τέο. Να πάει να κάνει διαφήμιση στα σαλάμια του Πασχά, ίδια φωνή με αυτό. Να είσαι παρεζάκι, φανθεί. Τι έλεγε λοιπόν, εσύ έψαχνε δουλειά εδώ. Εγώ ανέλαβα να σε βρω δουλειά. Πήγαμε σε 2-3 μαγαζιά. Για πε την ιστορία. Εσύ τι σχέσει με τα σαξόφωνα, ρε. Έχω φίλου, δεν έχω μαγαζιά σαξόφωνο. Όχι, δεν μπορώ απάντηση. Με τα πιάνω μπαρ και τα σαξόφωνα, τρομάρα σου πήγε να βρει δουλειά το παιδί. Θα βάλουμε σειρά, θα παραλέσει. Η κατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι τραγική. Δηλαδή αυτό που αντάω μετά από 2 χρόνια που γυρίζω. Χειρότερο είναι. Πιστεύω, αν και γεωγραφικά η Θεσσαλονίκη πιστεύω είναι η δεύτερη καλύτερη σε όλα τα Βαλκάνια πίσω από την Κωνσταντινούπολη. Σαν άνθρωποι είμαστε πολύ χαρά. Η Κωνσταντινούπολη είναι Ευρώπη. Βαλκάνια είσαι εσύ. Ναι. Κωνσταντινούπολη, πού είναι Ευρώπη, ρε Κωστέ. Είναι Ευρώπη. Πώς είναι Ευρώπη, Κωνσταντινούπολη. Πάνε ζεις εκεί. Ο Κατσαρός, ρε. Για πάνε. Έχει 8 εκατομμύρια να πούμε. Φτώχεια. 8 εκατομμύρια από τους 10 πεινάνε. Για Θεσσαλονίκη μιλάμε. Δεν μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη. Όχι, γιατί μιλάμε εδώ πέρα. Ευρώπη δεν έχω. Η πόλη είναι. Εντάξει, άνθρωποι τη. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχω πάθει έτσι απολυτισμικό σοκ. Δηλαδή από τις πρώτες μέρες που ήρθα. Τι έπαθε δηλαδή. Ειδικά στους δρόμους. Στην αυτή η κατάσταση. Τι έγινε. Δεν υπάρχει πουθενά αυτός ο Έλληνας οδηγός. Δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι λίγο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το Θεσσαλονίκη, ωραία. Είναι πανελλήνιο αυτό το φαινόμενο. Πανελλήνιο. Συνήθισες δηλαδή σε άλλο σπίτι. Ναι. Πες ότι πατάς. Εκεί απλά βγάζει άλλο στο κουμπούρι να πούμε μπαμ κατευθείαν, δεν έχει. Έρχεται από πίσω ο σερίφης ή ουίου, σε κατεβάζει, έρχεται από πάνω το ελικόπτερο, πέφτουν τα κομμάτια και σε αρπάζουν και φεύγουν. Τι σε αρπάζουν. Με τα μάξι μαζί, όπως είσαι. Δηλαδή τρέχω εγώ ας πούμε αντί για 120-180. Κάνετε, κάντο, πάνε. Ναι, ωραία. Τι κάνουν ιού ιού. Τι σου κάνουν, έρχονται από πίσω με τις μηχανές της Harley, ναι. Με τα Camaro, τα Σεβρολέ από πίσω, ναι, ναι, και σε κατεβάζουν, απαγορεύεται να κατέβεις από το αμάξι, ναι. Τα χέρια πάνω στο τιμόνι, μη φοβερά, ωραία, ναι. Τίποτα, τίποτα περίεργο. Οπότε κατεβαίνεις και... Δεν κατεβαίνεις. Άμα κάνεις που κατεβαίνεις, κεφαλογραφία, ένα τρύπα, δεν έχει. Κατεβάζουν. Άμα σε κατεβάζουν τα χέρια πάνω στον καπό, τι ακολουθείτε. Σε ψάχνουν. Ωραία, δεν βρίσκουν τίποτα. Τα χέρια πιστάγουν. Έτρεχες. Η κάμερά μου από πίσω είναι στον καθρέφτη, ναι. Έχει καταγράψει συν 20 μίλια. Ωραία, τι, και, τι γίνεται δηλαδή. Καταρχήν πρόστιμο. Πρόστιμο. $200 και πάνω. Άμα έχει δήμαρχο φίλο εκεί. Δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει δήμαρχο φίλο. Δεν έχει Παπαγιοργόπουλο. Παπαγιοργόπουλος δεν έχει. Γι' αυτό προκόπησαν οι Αμερικάνοι. Αλλά πληρώνει εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Ναι. Ωραία. Εκείνη την ώρα. Ωραία. Φεύγεις μετά. Το ξανακάνεις. Το ξανακάνω. 180. Αφαίρεσαι διπλώματος και φυλακή 2 μήνες. Πού τα ξέρεις όλα. Ούτε αναστολούνται τίποτα. Με ρωτάει να μην. Συγγνώμη, εγώ μπορώ να πατήσω με το Κόρντομπα 2-3. Ναι. Να πάω στο αστυνομικό τμήμα. Να πάρει τηλέφωνο ένας βουλευτής και να βγω έξω σε μια ώρα. Δεν έχει τέτοια γη. Πάρα τους εκεί πέρα. Παρέα με τους μαύρους θα κάνεις. Στη φυλακή. Μέσα. Πού έξω. Σοβαρά. Η Αμερική είναι το πιο καπιταλιστικό, η πιο καπιταλιστική χώρα, αλλά με αξιοκρατία. Είναι. Γι' αυτό όσοι έχουν πάει άξιοι εκεί πέρα έχουν προκόψει. Ναι. Είδα και αυτό την πρόκοψη. Το διώξανε το σαξοφωνίστα. Δεν με διώξανε. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμά μου. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμά μου. Είχα κάποιο χορηγό με τον οποίο υπέγραψα ένα συμβόλο και. Πρέπει να το τιμήσω, έτσι δεν μπορώ τα να... Τα λεφτά τα έφερες πίσω. Αυτό δεν το απαντάω. Δεν μην απαντάς. Αυτό δεν το απαντάω. Μην απαντάς. Σου μισή στη Βενεζουέλα. Τα έφαγε εκεί. Αυτό δεν το απαντάω. Τα κομπέλς. Και τώρα θα κάτσεις δυστυχώς εδώ 2 χρόνια. Θα κάτσω εδώ πέρα, εντάξει. Και θα φύγεις πάλι. Έτσι το βλέπω. Δηλαδή η κατάσταση εδώ πέρα είναι απελπιστική. Εκεί και εμένα δεν βλέπω να τρέψει. Εμένα με το κόκκινο εκεί τι μπορούμε να κάνουμε. Κάτσε να δούμε. Ο κόκκινος είναι και μουσικό παραγωγός. Το παίρνεις και κάνει ό,τι θέλεις. Θες να πεις δηλαδή ότι αν φύγω εγώ με το κόκκινο, πιο πολλές πιθανότητες έχει να επιβιώσει ο κόκκινος εκεί. Βέβαια. Σοβαρά μιλάς. Καταρχήν δεν ξέρεις φούτμπολ. Αμερικάνικο φούτμπολ. Φούτμπολ. Και αυτό είναι το νούμερο ένα. Είναι το νούμερο ένα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το baseball. Το baseball. Και μετά είναι το NBA. NBA είναι πιο κάτω από το baseball, φίλε. Τέταρτο τον γκολφ. Τέταρτο τον γκολφ. Μπάλα. Τάγκερ Γουτς.
Στη δεκάδα μέσα, αλλά πολύ χαμηλά. Στη δεκάδα μέσα, αλλά πολύ χαμηλά. Και η πυγμαχία είναι πιο ψηλά την μπάλα. Βέβαια. Μακγκρέγκορ, Ιρλανδός. Σοβαρά μιλάς. Βέβαια. Οπότε πάω με το κόκκινο. Με αυτά τα double και double. Ένα σε τρώει ανεργία. Μα παίρνει με την Cadillac να πούμε. Εγώ τι μπορώ να κάνω εκεί και τι μπορεί ο κόκκινο. Τι μπορεί να κάνει. Ναι. Ο κόκκινο, επειδή έχει και αυτή την μαγευτική φωνή, παλικάρι μου. Ναι, παλικάρι μου, ναι. Θα μαγεύσει πολύ και τι γυναίκε και το νεανικό κιλό 15-30. Πού, ραδιόφωνο θα κάνει. Βέβαια, εκεί πέρα. Ναι, αλλά το... θέλει τα αγγλικά να τα μιλάει η φαρσή. Άμα κάνει σαρδάμ στα αγγλικά εκεί, τι γίνεται να πούμε. Well, πρόβλημα. Τέσσερα χρόνια μια τάξη. Τζουβελάκι Κυρμελίδου έβγαλε. Τέσσερα χρόνια μια τάξη. Θα το μάθει. Έβαλε την Κυρμελίδου μέσον. Στο τραπέζι. Με lower εκεί δεν έχει. Με lower εκεί δεν έχει. Κάτσε να μάθουμε. Οπότε παίρνει σε ραδιοφωνική εκπομπή η δουλειά. Παίρνει, παίρνει. Έχει πολύ δουλειά. Και τι λέει, ζουιπά και τα λοιπά. Δεν έχει τέτοια. Εκεί πέρα είναι όλοι. Είναι πιο χαλαρά. Είναι πιο γαλά. Άρα υπάρχει αξιοκρατία όπως είπε ο φίλος μας. Πήρε αμερικάνικη προφορά. Πάρε αξιοκρατία. Πέστε μου, ρε. Αρχίζει να τραβάει τα πιστόλια από το Τέξας. Πήρε αμερικανική προφορά. Ήρθε στην Κουρμούζη προχθές και άρχισε να μιλάει αμερικάνικα. Ναι, δεν πήρα τίποτα. Αλλά τι δεν πήρα, σαν τον Γιαντζόγλου μιλά. Δεν πήρα τίποτα. Πάρε το ένα κάθρο την ώρα που πίνει ούσο. Σαν τον Γιονάκη στι ταινίε, ναι. Οπότε γύρισες πίσω και θα περιμένεις δυστυχώς δύο χρόνια για να ξαναφύγεις. Κοίταξε, Κωστή, θα τα πούμε τώρα τα πράγματα. Είναι κρίμα δηλαδή αυτό που ακούω και που το λες εσύ που έχουμε φύγει τόσοι νέοι έξω. Διότι πραγματικά συνάντησα πολλούς Έλληνες που δεν συνάντησα κανέναν αποτυχημένο Έλληνα. Και δεν συνάντησα κανένα φτωχό Έλληνα. Εκεί. Μιλάω τώρα για επαγγελματίες, δεν μιλάω για φοιτητές. Τι Έλληνες συνάντησες εκεί, καθηγητές, ναι. Εστιατόρες. Ναι. Με γκαράζ αυτοκινήτων. Γκαράζ αυτοκινήτων. Φοβερή. Φοβερή. Και επειδή είναι Έλληνες, δεν τους λένε βρωμιάριδες Έλληνες κτλ. Όχι. Εκεί δεν έχει. Εκεί είσαι μειονότητα. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή, κάνεις ρατσιστικό σχόλιο. Δικηγόρος, τρως το πρόστιμο επί τόπου. Δηλαδή, άμα έρθει ο Πόκο Λόκο. Εκεί πέρα δεν μαλώνουν δεξί και αριστερή. Εκεί πέρα μαλώνουν μαύροι και λευκοί. Δεν έχει. Εκεί είναι το μόνιμο θέμα. Η μαύρη με τους λευκούς. Με τους μαύρους και τους λευκούς. Δηλαδή, δεν είναι για τα κόμματα. Τίποτα. Όχι. Οι Democrats και οι Republicans. Τίποτα, δεν έχει. Και οι μαύροι με τους λευκούς γιατί μαλώνουν. Για το χρώμα του δέρματος. Σοβαρά μιλάς. Επειδή ήταν δούλοι παλιά. Ναι, ξεσηκώθηκαν οι δούλοι. Ξεσηκώθηκαν οι δούλοι. Ειδικά μετά την εκλογή δηλαδή, του Ομπάμα. Τώρα αν πας ας πούμε ρε παιδάκι μου εκεί σε γκέτο μαύρων λευκών σε πλακώνουν να πούμε. Εκεί πέρα εγώ κινδύνεψα κιόλα μια φορά. Θα σε πλακώνανε οι μαύροι. Ναι. Εγώ δεν είχα αυτοκίνητο και πήγαινα με τα πόδια σε ένα σούπερ μάρκετ. Και με κόλλησαν. Ίσως στο Bronx να πούμε εκεί πέρα. Πώς ήταν. Τρεις-τέσσερις. Αλλά δεν είναι. Εκεί το σίδερο μιλάει. Εσύ είχες σίδερο. Δεν είχα σίδερο. Γιατί, πού πας ρε φουκάρα χωρίς σίδερο. Εντάξει. Είχα όμως τους φίλους μου τους Έλληνες που. Καθαρίσατε. Καθαρίσαν εντάξει. Τους ξέρω. Δεν έχει. Εκεί πέρα άμα πλακώνεις έρχεται η αστυνομία. Κλούβες δεν έχει εκεί πέρα. Έρχεται η αστυνομία. Έρχεται η αστυνομία. Σοβαρά μιλάς. Και είναι υπέρ των λευκών. Υπέρ των λευκών είναι αστυνομία. Εκτός αν είναι και ο αστυνομικός μαύρος που υπάρχει και αυτό. Άμα ο μαύρος είναι αστυνομικός, συλλαμβάνει το λευκό. Ναι, αλλά υπάρχει και επεισόδιο που έχει γίνει μαύρος αστυνομικός να χτυπήσει μαύρο πολίτη. Με το όπλο. Ή αυτά τα τέιζερ που λένε με το ηλεκτροστατικό φορτίο που χτυπάνε. Δεν σκοτώνεις με αυτό. Δεν σκοτώνεις, αλλά. Χάρη λίγο τη. Ναι, λιποθυμάς. Αυτό που σε χτυπάει στο νευρικό σύστημα, πού σε χτυπάει αυτό το νευρικό σύστημα. Είναι σαν βελάκι. Μπορεί να φέρει κανένα τέτοιο όπλο εδώ πέρα να έχουμε. Κύριε Γιάννη, κόψτε τον. Άστρο, μα τι. Ναι, δεν μπορείς, ε. Έχει και εδώ κάτι τέτοιο, πρέπει να βρούμε. Γιατί να φάμε κανένα λάχανο μας. Εντάξει, η κατάσταση είναι τραγική. Λέει και στους δρόμους που το βλέπω. Κύριε Μπουτάρη, καλά τα gay parade, λεφτά φέρνουν. Καλός ο θρησκευτικός τουρισμός. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι λίγο το Δήμο. Κάντε κάτι λίγο τους δρόμους. Δεν κλέβει. Γυρίζω. Δεν κλέβει. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Αλλά λέμε ότι δεν κλέβει είναι και είναι καλός. Γιατί να πούμε. Εκεί γιατί φτάσαμε. Γιατί θες κάτι άλλο, δεν κλέβει. Είμαστε για λύπηση, ρε Κωστή. Γιατί είμαστε για είμαστε για λύπηση, δεν το βλέπεις. Το κόρδεμα τι ζημιές έχει πάνε από τους τρόπους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Α, τώρα θα αλλάξω ο αμορτισέρ σε 180.000 χιλιόμετρα. Σ' αρέσει. Κάποιος θα το πληρώσει. Γιατί να μην το πληρώσω. Ναι, όμως τα θέλει, τα πληρώνει στο Δήμο. Α, έτερο. Τι κάνει. Α, έτερο, κόκκινο έγινε. Έτερο. Έτερο. Την Παοκάρα πώς τη βλέπεις πια στις επόξεις. Εγώ... Από εκεί που την άφησα δύο χρόνια πριν, σίγουρα έχει πάρει ένα κύπελο το οποίο. Το πανηγύρισες εκεί. Δεν πανηγύρισα τίποτα. Όλα εταιρείες είναι όπως λες. Ναι. Όλα εταιρείες. Α, εσύ είναι... αμερικανοποιήθηκες πολύ. Όλα εταιρείες. Έγινε πολύ καπιταλιστής. Ναι. Δεν υπάρχει συνέστημα.
Τώρα το να πας ένα τελικό, ασφαλώς. Εσύ που πήγες και το είδες. Δύο χρόνια, εγώ πέρασα καλά. Δύο χρόνια δηλαδή εσύ γαλουχήθηκε και η ψυχή σου εκεί. Δηλαδή έγινες πιο κυνηγός, έγινες πιο ραπτοπουλιακός. Πιο... Όποιος πάει το αρέσει. Όποιος πάει το αρέσει. Όποιος πάει το αρέσει. Υπάρχει αξιοκρατία και ένα ποτήρι νερό να φέρεις να σε πληρώσουν. Υπάρχει αξιοκρατία, ε. Υπάρχει, ρε σηκώστε. Δηλαδή ο ικανός πάει... Αλλά υπάρχει ανταγωνισμός. Ναι, ναι. Εκεί ο ανταγωνισμός κωβικό καλά. Εκεί οι εταιρείες δεν έχουν μέσα ρουφιάνους, δεν έχουν να πηγαίνουν στο δεύτερο όροφο και να λένε κύριε Παύλο. Κυρίως γυναίκες. Κυρίως οι γυναίκες. Ρουφιάνες. Γυναίκες. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, γιατί έτυχε να δουλέψει σε ένα ελληνικό εστιατόριο και ήταν όλες γυναίκες. Οπότε. Έμαθα πολλά. Έμαθες πολλά. Έγινε σοφός. Ναι, πρέπει να το δεις το έργο αυτό. Για να φύγεις από αυτή τη ζωή πρέπει να έχεις γυναίκα αφεντικό και κομμουνιστή αφεντικό. Είχα άμα δεν έχεις γυναίκα αφεντικό και κομμουνιστή αφεντικό. Όχι αφεντικό, συνεργάτριες ήταν, αλλά ναι. Το βλέπα δηλαδή και ξύλο και ξεμαλιάσματα και τέτοια. Ναι. Έχει... Ωραία πράγματα. Ήρθε σοφότερος εδώ. Τώρα δύο χρόνια εδώ τι θα κάνεις. Δεν θα αξίζει, αλλά. Τι θα προσπαθήσεις. Υπάρχει μια έτσι διέξοδος. Ποια. Κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Τι θα κάνεις. Και ιδιωτικά και δημόσια. Τι εκπαίδευση, δηλαδή τι. Σαν τι να είτε διδάξεις. Σε κάποιο. Σε ψόφωνο. Ναι, είτε σε κάποιο. Και όχι μόνο, δεν έχω εκπαιδευτεί μόνο σε αυτό. Δηλαδή το πρώτο μου πτυχίο ήταν από το πανεπιστήμιο εδώ πέρα. Εσύ μπορείς να διδάξεις τώρα, σαν δάσκαλος. Τελείωσε ανωτέρα κανονικά, έτσι. Τι δάσκαλος μουσικής. Ναι. Έχω πάει και τα υπόλοιπα. Σε κανένα δύο εκεί. Η πιο έτσι, κατώτερη λύση είναι αυτή. Και το νέο δύο που ήταν παλιά. Το ήξερε. Εγώ είχα στο Δελασάλ ένα μουσικό τρομερό, τον Ξύδι. Πέθανε νέο, 43 χρονών, εγκεφαλικό. Όχι. Στο εγκέφαλο είχε κακό πράγμα. Ο Ξύδι. Λοιπόν, δυστυχώς εκεί πήγα να μιλήσω και προηγουμένως ότι υπάρχει ειδικά στο εξωτερικό τόσο ταλέντο στα παιδιά. Ναι. Καλλιεργούν το μεράκι τους, κάτι που δεν κάνουμε εδώ πέρα. Εγώ γύρισα στον Παμάκ μετά από δύο χρόνια. Τώρα εδώ. Μένω μέσα. Ναι. Και βλέπω τα ίδια πρόσωπα που με προσέγγιζαν πριν από 8 χρόνια για να με γράψουν σε κάποιο κόμμα από αυτά της νεολαίας. Κάτι οι ίδιοι να πει. Οι ίδιοι. Όχι οι ίδιοι, οι ίδιοι φάσεις. Δεν υπάρχει ελπίδα, ρε Σκωστή. Δεν υπάρχει ελπίδα. Να βλέπεις το ίδιο άτομο που καταλαβαίνεις, ας πούμε, τι κάνει εκεί πέρα. Μετά, και πώς εργάζεται. Ναι. Και πώς πλευρώνει και πού πάει. Drink, πίνουν ή κάνουν. Η καλή κονόμα, φίλε, εκεί είναι τα πάρτι που τα γίνονται. Εκεί είναι η καλή κονόμα. Θέλω να πω όμως δεν υπάρχει ελπίδα. Αυτά δεν υπάρχουν στην Αμερική. Εκεί υπάρχουν μόνο αυτά τι αδελφότητες. Να έχει μέσα το πάρτι χίλια άτομα εκεί. Για πες για τις αδελφότητες, δηλαδή. Οι αδελφότητες, οι οποίες είναι είτε μεικτές είτε μόνο γυναίκες. Τι θα πει αδελφότητες, δηλαδή. Α, είναι αυτά τα fraternities ή τα. Α, αυτά τα αμερικάνικα. Πες τα ελληνικά, τι fraternities. Είναι αδελφότητες, οι οποίες είναι ουσιαστικά ιδιωτικοί οικισμοί, στους οποίους πληρώνεις το λιγότερο $10,000 το χρόνο. Να κάνεις τι. Το οποίο μένει το παιδί σου μέσα, συνήθως θα πληρώνει οι γονείς, δεν τα πληρώνουν. Στην αδελφότητα. Ναι. Τι αδελφότητα είναι αυτή, δηλαδή τι. Όχι, ούτε πολιτική ούτε τίποτα. Και όλες είναι σε ελληνικά γράμματα. Ας πούμε, Κ, Χ, Α. Τι είναι αυτή, δηλαδή. Είναι. Τα αρχικά αυτά είναι ένα τέτοιο. Ένα. Τι αδελφότητα, ρε. Ναι. Ένα. Κουλούρια, χαλβάς, ακτινίδια. Ναι. Και Α. Κάνουν, μαζεύονται. Είναι σε όλη την Αμερική. Δηλαδή θα δεις ένα στο Μιζούρι, θα δεις άλλο στη Νέα Υόρκη, άλλο στο. Τι διδάσκουν, αυτοί τι κάνουν. Δεν διδάσκουν τίποτα. Τι κάνουν. Μένουν μόνο. Μένουν, κάνουν πάρτι, κάνουν, τρώνε. Αλλά όλα αυτά είναι μέσα στην τιμή. Τι ηλικίες δηλαδή είναι. Ηλικίες από 18 μέχρι 23. Συνήθως είναι η προπτυχιακή. Προπτυχιακή. Εκεί γίνονται αυτά που βλέπετε στο ίντερνετ. Τα περίεργα και τα καλά. Ειδικά εντάξει, τώρα στις αδερφότητες που είναι μόνο τα κορίτσια, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Αλλά στις άλλες τις μικτές που πήγα, σε ένα πάρτι που με κάλεσαν, γίνεται χάμος. Τι έχει και εκεί πέρα να πούμε ότι τους επιτρέπεται να πίνουν από τα 21 και μετά. Ναι. Όχι όπως εδώ πέρα που είναι τα 18. Βέβαια τους αφήνουν να οδηγάνε από τα 16. Είναι άλλο κράτος εκεί. Άλλο, ναι, ναι. Και εκεί αποτρελαίνονται. Γιατί? Γιατί δεν σε αφήνουν, σου λέει μέχρι τα 21 εγώ τι θα κάνω. Οπότε ή βάζω κάποιο μεγαλύτερο και φέρνει την καρότσα με τις μπύρες. Και πίνουν μπύρες εκεί, στις αδελφότητες. Χασίσια και τέτοια. Μικρές και τέτοια. Δεν το είπα εγώ. Τραβάν και ρούβα. Χάμος. Χάμος, ε. Χάμος. Και πήγες και εσύ εκεί πέρα μέσα. Χάμος. Εγώ δεν πήγα, αλλά εντάξει, αυτά δεν τα έκανα, δεν τα προσπάθησα καν. Βότκα ή πιες, τι ήπιες.
Εγώ σαν πιο μεγάλο να ήπια κάτι. Κονιάκ με κοκακόλα. Δεν μου αρέσει η μπύρα. Δεν μου αρέσει η μπύρα. Ναι. Ναι, με φουσκώνει. Δεν... Και αυτέ ειδικά ήταν πολύ φθηνή ποιότητα. Δηλαδή, στην Αμερική. Σαν να λέμε, ναι, ξέρω εγώ, Lidl, Aldi, τέτοια ποιότητα. Οπότε τι να. Και στην Αμερική. Τώρα ήρθε στην Ελλάδα δύο χρόνια. Λοιπόν, θα, ναι, σε βάλω εγώ. Δεν χρειάζεται. Έχω ήδη μπει, αλλά. Εντάξει, πολύ καλά. Και ήθελα να σε ρωτήσω. Ο προπονητή του ΠΑΟΚ θέλει μεταγραφέ και εδώ βρίζουν τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Αυτό κάπω. Εγώ ήμουν εναντίον και στη φυγή του Ivic. Ναι. Διότι ο Ivic πιστεύω ότι. Ζάρτ σα έκανε. Σαν προπονητή, ναι, είχε χαρακτήρα ο Ivic. Είχε. Και προπονητάρα. Φάνηκε. Ναι. Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι προπονητάρα. Προπονητάρα δεν θα πούμε. Δέκτη προπονητή ήταν. Καλό δέκτη. Έπαιρνε. Ναι. Ρωτούσε Σάντο, ρωτούσε Ζαγοράκη πώ τι, πώ θα μάθω, πώ θα, ναι, ενισχύσω την ομάδα. Ωραίο. Πρόσεξε νομίζω αρκετά το. Τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Υπάρχει θέμα στο αμυντικό σκέλος του ΠΑΟΚ. Εκεί που πραγματικά είναι απορία άξιον πόσο ο Βαρέλα αγοράστηκε για τόσα πολλά. Τον είχα χρήματα. Πάρει εγώ, είχα πάρει το Βαρέλα. Την και... Το σύστημα το αλλάζει πάντως ο Στανόγεβιτς. Το αλλάζει. 4-4-2 δεν. Μακάρι, μακάρι. Δεν. Γιατί ζήτησε μεταγράφες ο κύριος Στανόγεβιτς. Να πάρει. Έμαθα ένα θηριώδες, λέει, μέσο. Και ένα... Θηριώδες. Έτσι έγραφε τώρα μέσα η εφημερίδα. Ένα θηριώδες μέσο και έναν. Καλό. Θηριώδης και ο Ντελόρτα ήταν, φίλε, και ο άλλος εκεί πέρα. Απλά να είναι θηριώδης. Ναι. Θηριώδη μέσο, ε. Ναι. Λες να βάψουν. Ποιον λες. Μαύρο το Τζιόλι και να το φέρουν πίσω. Τι πάπα. Ο Σάκοφ καλύτερος είναι. Βάζει και γκολ. Άμα είναι να φέρουν κανένα Σάκοφ να πούμε, για να του κάνω το θηριώδη. Εντάξει. Κοίταξε, είναι το θέμα. Δεν είναι στη βάση. Άμα θέλει να παίξει 4-4. Στη βάση έχει και Τσίμερο, έχει και Σάχο. Η πτέρυγα θέλει παίχτε για να το παίξει. Ένα Τζαλμά είναι που μπορεί να καθίσει μόνο στην πτέρυγα. Έχει αποκτήσει ταχύτητα με Μακ, με Τζαλμά, με Ενρίκε. Με. Ναι, πτέρυγε όχι για το 4-4-2, έτσι. Πτέρυγε για το 4-3-3. Μιλάμε για την Ευρώπη, μιλάμε για την Ευρώπη. Παιδάκι μου, άσε τώρα. Εσύ τώρα είσαι από η Αμερική, ήρθε εδώ και βλέπει το ΠΑΟΚ πώ κινείται. Είσαι αισιόδοξο. Για πρωτάθλημα. Ναι, για πρωτάθλημα. Τι, για δεύτερο, τρίτο. Ναι, για πρωτάθλημα. Άμα δεν τον πάρουν 2 παίκτες που είπε μέσα στις επόμενες 10 μέρες, ναι, καταρχήν στην Ευρώπη θα περάσει. Καλά, στην Ευρώπη έτσι θα περάσει, το είπαν και πέρασει οι ίδιοι οι άνθρωποι, ναι. Άλλο σε λέω εγώ τώρα. Αν ο Σαββίδης επιλέξει να πληρώσει κάτι άλλο από, αντί για τη μεταγραφή. Ωραία, τι θα γίνει τώρα τις επόμενες, τις επόμενες 100 μέρες, ξέρεις τι θα γίνει. Τρεις μήνες. Ναι. Τι θα γίνει. Θα βγάλουν Λακαμά τον προπονητή. Δύσκολο. Στο λέω εγώ. Έτσι άκουσα τώρα να πεις με τον Καρσία και αυτά. Δεν γίνεται αυτό. Θα φέρω το λαγό τον Καρσία. Δεν γίνεται αυτό. Ράκου τι σου λέω εγώ τώρα. Θα τον βγάλουν χαζόν. Άλλο να τον βγάλουν χαζόν, αλλά. Θα τον βγάλουν ανόητο. Time out. Θα τον βγάλουν. We're gonna have a break. Break. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Μια κουβέντα θα πω. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Φωτιάδης και για μεταχειρισμένα χρυσαφικά προτείνω πάντα Χρυσούπολη. Τελειώσαμε. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Δηλαδή, άμα ο κόκκινος ήταν εκεί στο δρόμο και οδηγούσε μία Cadillac και την είχε πατημένη, να πούμε, και τον έκανε ιου, 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 και το σταματούσε, τι θα έλεγε ο κόκκινος, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Τι θα γίνει? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Who on hell are you, buddy? I don't know you. Ο Ανθρώπολης, ain't a pirate. Ain't a pirate. Τι είχε, ρε φίλε. Δεν έχει εκεί πέρα. Είναι ο Σερίφης, Σερίφης. Ναι. Και η Παντόρα ίδια να είναι, την κατεβάζει από τα μάξη. Ναι. Μα έχουν πιάσει και διάσημους, ρε φίλε. Τους έχουν χώσει και μέσα, κανονικά. Αυτό δεν πρέπει να, δεν είναι σωστό. Πού έχουν γίνει σκηνικά με διάσημους μέσα κανονικά, μπουζούριασμα. Έτσι να. Σόπα, δηλαδή. Τα έχουμε διαβάσει στο ίντερνετ. Άμα δουν ειδικά κάποιο αυτοκίνητο έτσι πολυτελές, πολλών κυβικών και πάνω, ασφαλώς και σε σταματάνε. Κυρίως όχι για ταχύτητα, γιατί φοβούνται μήπως έχεις το. Για αλκοτές, κυρίως. Ναι, αλλά εκεί πέρα εντάξει, οπλοκατοχή είναι νόμιμο. Εδώ, άμα δει κανένας αστυνομικός, κανένα βουλευτή, χαίρεσαι τα πάνω τώρα που είμαι αστυνομικός. Με baby lino το πάνω στο αστυνομικό τμήμα. Ναι. Εντολές παίρνουν. Ποιος παίρνει εντολές? Να χιάζονται οι αστυνομικοί εδώ. Τι. Εντολές να υπάρχουν. Εδώ σταμάτησε ένα στον κείμενο κουλούρι γιατί έτρεχε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρει ποιο είμαι εγώ, ρε τσόγλανε, του λέει τον αστυνομικό. Ναι. Του λέει ο αστυνομικό, συγγνώμη κύριε Κουλούρη, δεν το ξανακάνω. Σοβαρά. Και δεν ήταν υπουργό ο Κουλούρης, ήταν πρώην υπουργό, πρώην βουλευτή. Καλά να πάθουμε. Τι καλά να πάθουμε. Δηλαδή τι τον έκανε στον Κουλούρη. Δεν αλλάζει εγώ στην κατάσταση. Στο λέω, δεν αλλάζει. Για να αλλάξει πρέπει να επικρατήσει μια ακραία περίπτωση. Ακραία περίπτωση. Λέγε ρε. Λέγε ρε. Δεν ξέρω εσείς κομμουνιστές τι βρείτε τα ρε. Δεν ξέρω ρε. Δεν ξέρω ακραία. Ακούω πρωτόγνωνα πράγματα ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, μια χαρά στα λέει το παιδί. Καλά, στην Αμερική δεν τα ήξερες πως είναι τα πράγματα. Μια χαρά στα λέει. Πολύ ανάποδα με τα λέει. Μια χαρά είναι εδώ. Εδώ καλοκαιράκι, αγόρι μου. Θα πας το βράδυ επανάληψη Μινά Χατζησάβα. Έτσι, να κάνει την αρασί στο κόκκινο κύκλο. Να δει σεξ με το Μινά Χατζησάβα. Μινά Χατζησάβα. Η Χρυσούλα διαβάζει. Θα πάρει την έξω από την κουφάρα με Κωνσταντίνη που δεν την κουστάρει. Να την δηλητηριάσει. Α βγάλει ο Αρμένη στη ζωστήρα εκεί πέρα. Να πατήσει ένα χέρι ξύλο τη γυναίκα. Ωραία πράγματα τώρα εσύ μιλά. I wanna find a mass alright. Τι λε τώρα, Κώστα. Ποιο ρε Κώστα, μα η καλλικράτεια να δούμε κανένα κόλλο να πούμε. Θα σταματήσει ο βουλευτής τώρα να πούμε το πουτάρι και θα το γράψει. Ποιο να γράψει, ρε μπάκα, ποιο να γράψει. Το πατήσω κόκκινο σε άλλα, σου δώσω αγόρι με ένα βασάκι να σε διορίζω. Τι είναι τώρα. Θέλει να σε θύλω στο σουφλί. Τι τώρα που είναι. Ψάξουμε εμεί να βρούμε τώρα γιατί. Άσε ρε, Ελλαδάρα τώρα, Ελλαδάρα. Άμα πα στο νοσοκομείο, σε κάνουν καλά εκεί πέρα. Πώς, πώς. Ραβδόπουλε, επειδή έτυχε να πάω και στο ορσόλο. Πάω να τόμουλα. Τόμουλα. Ήταν μόλις έμπερες, ήταν δηλαδή σαν πεντάστερο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο. Το νοσοκομείο. Τι έπαθες, τι. Καταρχήν εκεί πέρα για να μπεις στην χώρα εννοώ, σε περνάνε από γενές 14. Και εδώ, σε εμάς. Σου πηδάνε για νέες 14 για να πούμε. Ναι. Φωνάζει. Ναι. Λοιπόν. Ας, ναι. Λέγε. Σε εξετάζουν από παντού. Δηλαδή τι να σε... δούνε μην έχεις μεταδεδόμενα. Κολονοσκόπησε τα πάντα. Σε κάνα κολονοσκόπηση. Όχι, όχι. Αυτό το κλείνω. Α, δεν έχει. Αυτό το... Πολύ αίμα. Μου πήραν 2-3 φορές αίμα. Πολύ αίμα, ναι. Μετά τι. Όχι, στο νοσοκομείο όταν πήγες, τι έγινε. Στο νοσοκομείο τίποτα. Απλά πήγα να πάρω τις εξετάσεις. Ποιες εξετάσεις. Πού έκανα, από όλα. Δηλαδή, φοβερά. Και άμα πάρει κανένα έβραγμα, ας πούμε, και σε βάλουν στο. Δεν σε βάζουν το μαξιλάρι στο στόμα να πεθάνει γιατί δεν συμφέρει στο κράτο. Όχι. Έτυχε να μένω δίπλα σε νοσοκομείο. Ανά μισή ώρα σηκωνόταν ελικόπτερο. Ελικόπτερο. Ανά μισή ώρα σηκωνόταν ελικόπτερο. Ελικόπτερο μόνο ο Γιακουνάκος μπορεί να σηκώνει. Εδώ μερικά που σηκώνονται και αυτά πέφτουν, ρε φίλε. Τι μου λε, κάτι συνούγκ να μπει. Κάτσε να μάθουμε. Για πε τι γίνεται στον πολιτισμό. Γινόταν χαμό. Δηλαδή μπαίνει σε. Και τώρα αυτά τα περισσότερα. Σου κάνω μια ερώτηση. Πας και κάνεις εξετάσεις και σου βρίσκουν 4 βουλωμένες αρτηρίες. Σε βάζουν κατευθείαν ή σου λένε έλα σε 6 μήνες, αν δεν. Ή να ρισκάρεις μήπως ψοφίσεις και τα λοιπά. Την μπαίνεις κατευθείαν. Όλα λειτουργούν με ασφάλειες εκεί πέρα. Έτσι. Με ασφάλειες. Όλα. Σόπα. Ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει ασφάλεια. Ο υποχρεωμένος είναι. Είναι υποχρεωμένος. Ναι. Και εδώ πληρώνει, αλλά. Σταμάτα ρε να μάθουμε. Ναι. Ναι. Αν δεν πληρώσει. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Αν δεν πληρώσει. Αν δεν πληρώνει, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες δολάρια που είναι υποχρεωμένος να πληρώσει. Και παίρνουν και δάνεια εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι όπως εδώ πέρα. Το δάνειο εγκρίνεται πολύ εύκολα. Ναι. Ειδικά αν πρόκειται για τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Μπαίνεις μέσα στο ξενοδοχείο, ναι, το νοσοκομείο, πάθλα ξενοδοχείο. Μπαίνεις μέσα,
Καθαρά. Καθαρά. Όμορφα. Όμορφα. Γάζες παντού. Έχει γάζες. Μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες. Μαξιλάρια, ενέσεις. Κρεβάτια, ενέσεις, γιατροί. Σοβαρά. Ευπρεπείς. Εκεί, έτσι. Σεβασμό στον ασθενή. Σεβασμό στον ασθενή. Αξιοπρέπεια σε όλους. Δεν του λέει, ξέρω εγώ, γιατρέ μου, fuck you, shut up, δεν λέει. Όχι. Άμα το πεις, έχει τον bodyguard απ' έξω. Μπαίνει μέσα. Δεν έχει τέτοια. Παντού κάμερες. Παντού κάμερες. Και στην τουαλέτα κάμερες. Και στην παιδεία, πάνε τα παιδιά κανονικά στο σχολείο, μαθαίνουν γράμματα, δεν παίρνουν φροντιστήρια. Δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Παραπαιδεία δεν έχει δηλαδή. Τώρα θα τα παίρνουν και οι καθηγητές. Άλλο αν θέλουν να μάθουν κάποια άλλη γλώσσα. Έμαθες τώρα τι θα κάνουν. Τι έμαθα, τα παιδιά μας θα πηγαίνουν κατευθείαν, λέει, από το. Δεν θα δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις με το βαθμό του απολυτηρίου. Ξέρεις τι λεφτά έχουν να πάρουν οι καθηγητές τρίτη ηλικίου, οι λιγούριδες. Ε? Ξέρεις τι έχει να γίνει. Δυστυχώς μόνο το ελληνικό σύστημα. Εγώ έχω ετοιμάσει φακελάκι για την Ευγενία. Άμα να γράψει 16, θα το δούμε να γράψει 16. Σ' αρέσει αυτή η κατάσταση, Κωστή. Άμα έχω λεφτά. Θα μ' αρέσει. Άλλο αυτό. Αν δεν έχω λεφτά. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει. Να το λαδώνω, να με λαδώνει αυτός. Πες μια καλή κουβέντα για τον Άρη. Εγώ εδώ είμαι, σου δώσω 10 χιλιάρικα. Θα σου δώσω μια καφετέρια να πουλάς αυτά κτλ. Αυτό πριν τι υπονοώ. Να καταλάβουμε τώρα. Ήποπτο το σχόλιο. Πάρ' την πειραρία από κάτω εσύ. Μη μιλάς. Εσύ τι είσαι, ξέρω εγώ, ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Τι θες, 650. Πάρ' τα, μη μιλάς. Δεν έχει τέτοια εκεί. Τι στο διάλογο για κάνετε, τι καπιταλισμό. Τι στο με τον άλλο τρόπο γίνονται οι περιουσίες όμως. Πώς γίνονται οι περιουσίες. Πώς γίνονται. Με δουλειά. Βέβαια. Εδώ με κομπίνα, τι. Πιο εύκολο. Καλά να πάθετε. Πιο εύκολο τι είναι να κάνεις, με κομπίνα ή με δουλειά. Με δουλειά. Με κομπίνα. Έτσι λες εσύ. Χάλασες. Χάλασες δύο χρόνια. Πήρες και την ομαρικόνικη προφορά. Για πάμε σε άλλα θέματα. Εγώ δεν είμαι γιάδο. Εσύ δεν είσαι για εδώ, τώρα δύο χρόνια θα κάτσει εδώ. Θα προλάβει και το κρίμα, και κρίμα στα 500.000 συμπαιδιά που είναι έξω και τα σπούδασαν όλοι οι γονείς τους για να πάνε να δουλέψουν έξω και να αυξάνουν το αγαθόριστο εγχώριο προϊόν άλλων χώρων. Να τι πες το ξανά, να αυξά. Το ΑΕΠ, το ΑΕΠ. Να αυξάνουν το ΑΕΠ με τη δουλειά τους άλλων χώρων. Κοίτα, εδώ υπάρχει μια εντολή να ψοφήσουν οι συνταξιούχοι. Έτσι το λέει το κράτος. Ψοφήστε να πεθάνετε, δεν σας θέλουμε. Ναι. Εμείς που θα έρθουμε μετά, όσοι από εμάς έχουμε ένσημα το 10% θα πάρουν μια ψωροσύνταξη, οι άλλοι θα τους πετάξουν στα σκυλιά και νομίζω ότι εμάς θα μας πάρουν στο εξωτερικό να μας περιθάψουν τα παιδιά μας αν έχουμε κόρες. Ναι. Χανόμαστε όμως σαν έθνος. Ποιος το νοιάζεται αυτό. Δεν σου λέω για το κράτος, σου λέω σαν έθνος. Τι θα πει έθνος. Η Ελλάς, η Έλλη. Και τι έγινε. Μπαίνουν Σύριοι, μπαίνουν Πακιστανοί, μπαίνουν Αλγερινοί, μπαίνουν Αλβανοί, μπαίνουν Βούλγαροι. Κοίτα, αυτό που λες όμως έρχεται σε αντιπαραβολή με το θέμα της Αμερικής που βρίσκεσαι εκεί. Ναι, διότι ναι, η Αμερική, ναι, η Ρωσία τι είναι, ένα κράμα πολλών φυλών είναι. Ναι, όντως. Γιατί προκόψαν αυτοί, γιατί έχουν κράτος και νόμους. Άρα εθνότητες και βλακίες. Εκεί όταν υπάρχουν νόμοι, υπάρχει κράτος και υπάρχει ο σωστός ανταγωνισμός, δεν πάνε να είναι Πακιστανοί ενωμένοι, Μαύροι ενωμένοι, Έλληνες, Τούρκοι, όλοι εκεί πέρα 200 φυλές του Εβραίου. Όλες οι φυλές του Φαραώ είναι εκεί πέρα. Θεός είναι το χρήμα εκεί, εγώ συμφωνώ. Και εδώ. Και εδώ είναι το χρήμα. Εδώ κάτι κάστανα βλέπω. Κάστανα. Τα κάστανα είναι του Παΐσιου. Άσε. Και οικονομήσανε τα κάστανα. Τώρα σαν πατεώνας πήρε 20 κάστανα από τον Παΐσιο. Πού το λέει εκεί. Πού το λέει. Ωραία. Α. Τι κάστανα. Τι κάστανα. Τα 19 τα έφαγε. Το ένα δίθεν το κράτησε. Το έκανε άγιο. Τι ξύλο θέλει. Το βαλσάμωσε ρε. Τι βαλσάμωσε το κάστανο για να οικονομήσει. Αυτός είναι έξυπνος άνθρωπος. Στην ελληνική κοινωνία είναι έξυπνος. Έμπορος. Έμπορος. Βρήκε τα χαϊβάνια εκεί πέρα, προσκυνούσαν τον κάστανο. Με συγχωρείς, προσκυνάνε κάστανα ρε φίλε τώρα. Ναι ρε φίλε, εγώ αυτό το άκουσα. Γιατί να μην προσκυνάνε κάστανα. Ό,τι βρήκε ένα τώρα, αυτό πρέπει να είχε καμιά δεκαπενταριά κάστανα, ρε μάγκα να πούμε. Εγώ θα πάρω το πρώτο σουζουκάκι που έβαγε ο κόκκινο Μυρδέκο, θα το βάλω να το προσκυνάνε. Και το εντάξει, ένα θα πήρε. Το γύρο, το γύρο που τον κυνηγούσε γύρω από το γιο. τι γίνεται, ρε. Τι άλλα θέματα υπάρχουν εδώ, με τον Άρη τα είπαμε. Έχουμε, δεν θα πούμε κι άλλα. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα τώρα. Κύριε Θόδωρο, με άκουσε. Ναι. Τελείωσε ο κύριος Θόδωρος, θα είπαμε πολύ ωραία. Την άδεια ωραία και όμορφα, ναι, και μετά ο Αύγουστος. Μέσα Σεπτεμβρίου εκεί με την Κέρκυρα τώρα, εσύ κάτι θα βρεις εκεί, δεν μπορεί η Κέρκυρα κάτι κουτσέρι. Δεύτερη αγωνιστική να έχει ντέρμπι πόλη θέλουμε. Δεύτερη αγωνιστική θέλουμε να έχει ντέρμπι πόλη. Εγώ πάντως που μίλησα με ένα πολύ μεγάλο στέλεχος, ίσως και το μεγαλύτερο της ΠΑΕ Άρης. Σιγά τώρα, υπάρχουν μεγάλες στελέχοι της ΠΑΕ Άρης τώρα. Μη Κώστα, μη. Στο off the record το ρώτησα. Όλα off the record. Ποιες ομάδες υπολογίζει για αντιπάλους. Αυτές είναι συνεντεύξεις στο off the record. Αστέρα Τρίπολης.
Βαζιάννενα. Αυτές να υπολογίζεις τώρα και άστα αυτά που θες να πει. Β' Εθνική, μην ξαναναφέρεις. Μην μη μιλήσεις ξανά για Β' Εθνική. Θα σου πω τρεις ομάδες. Δεν θέλω να ακούσω καμία. Τρίκαλα. Όχι, όχι Τρίκαλα. Ηρακλή. Ούτε Ηρακλή. Ούτε. Όφη. Ναι. Ξέρεις. Παναχαϊκή. Και Καλαμαριά. Υπολογίζουν τον τρολό τον Καλατζίδη, τον Κάλα, τον προπονητάρα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να ακούω για Β' Εθνική ξανά. Δεν μπορώ. Δεν το χάνω. Προπονητάρα ο Καλαϊτζίδης. Μην το χάνεις. Δεν θα υπάρξει. Αμερικάνικα λεφτά του Κάλας. Δεν ξέρω αμερικάνικα λεφτά του Κάλας. Δεν υπάρχει. Δεν τα έφαγε όμως. Έκανε ομάδα. Δεν υπάρχει μάτς. Και θέαμα και μπάλα. Δεν μου λες αυτό το στέλεχος που λες για το ενδεχόμενο της Super League. Δεν σε είπε δηλαδή τίποτα. Δεν το έχεις απάνω. Όχι, για Αλφα Αθηνική δεν μου μίλησε. Γιατί δεν. Τον τέρτη μου ξεχύλισε. Μίλησε και δεν μου μίλησε. Πρώτη θα καθαρίσει. Σιγά. Δεν με είπε. Δεν με είπε. Σιγά. Δεν με είπε. Συνθήκες πτώχευσης στην ελληνική αστυνομία. Σιγάρε που δεν έχει πτωχεύσει ηλικία αστυνομία. Αστυνομική με λιγμένα αλεξίσφαιρα, σπασμένα κράνη και μπότες που χάσκουν, καλούνται επί καθημερινής βάσεως να φέρουν εις πέρα στο δύσκολο έργο τους σε συνθήκες πτώχευσης. Ακόμη ένα πρόβλημα το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι αστυνομικοί είναι τα άδεια ρεζερβουάρ των περιπολικών, τα οποία λήψη χρημάτων κάποιες φορές μένουν και παρκαρισμένα μέχρι να βρεθεί η λύση. Ας πάρουν άλογα σαν τη Γερμανία. Τι με λίγο σανό τη βγάζουν να πούμε πιο οικονομικά. Εντάξει, πιο οικονομικά θα την πει. Και βόδια, και γαϊδούρια. Μεταξύ όπου δεν μπορεί να βρει λύση η πολιτεία, το κάνουν ιδιώτες, λύνοντας έστω και πρόσκαιρα τις ελλείψεις ελαστικά κράνη και αλεξίσφαιρα. Τα παίρνουν μόνοι τους, ρε φιλέ. Βάζουν λεφτά. Σε λίγο καιρό θα πεινάσουμε. Θα πρέπει να μας πάρει αυτό στην Αμερική. Να γυαλίζουμε την τρομπέτα του, να πούμε. Από κοντά να τον έχουμε. Ράτα, 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 ράτα. Αξόφωνα, Μετρόπολη Νέα Υόρκη έχει εκεί πέρα. Κάνε η τρομπέτα. Θα μπούμε εκεί πέρα στο Μετρόπολη. Έχει ελληνικά ραδιόφωνα. Μας ακούει στην Αμερική δηλαδή. Έχει ελληνικό ραδιόφωνο. Καλά, καλά. Συχνά δεν σε παίρνουν από την Αμερική για να χαιρετήσουν. Κάνε κάτι. Την άλλη φορά άλλο σε μαρμίτα δεν μοιάζει. Δεν μάλλον. Μπόστον Σέλτιξ με τον Ατλάντα Χόκς. Μάλλον να μπορούσε να δολάρια. Πόσα παίρνει. Μπορεί να δώσει α πούμε ένα εκεί πέρα. Για ποιο πράγμα. Να πάμε εκεί να κάνουμε ραδιόφωνο. Πόσα. Για εσά. Έλληνα. Για μένα και τον κόσμο. Εδώ ο Σαββίδη πήγε στη Νέα Υόρκη. Δίνγκι δίνγκι τα. Οι λίρε. Ρεάζει το Σαββίδη. Ο ιδιοκτήτης εκεί του Μετρόπολης American. Πόσα δολάρια μπορεί να δώσει για το κόκκινο. Για το κόκκινο. Ναι. Με εμπειρία. Με εμπειρία. Από τρία και πάνω. Εμένα. Πόσο κοστολογείται αυτός. Άμα δεν και πουλάει. Δεν τα σκάσει. Άμα δεν και κάνει νούμερα. Πόσα εκατομμύρια Έλληνες είναι εκεί. Σίγουρα δύο. Δύο εκατομμύρια Έλληνες. Μόνο η Νέα Υόρκη έχει 500.000. Ναι, 500.000. Έχει καλά νούμερα. Μισή Θεσσαλονίκη. Θα την κάνει καλά. Θα μας ακούν και τα δύο εκατομμύρια. Στο Σικάγο επίσης έχει πολλούς Έλληνες. Πόσους Έλληνες έχει. Πάνω από 300.000. Στα δύο εκατομμύρια είπαμε. Από τα δύο εκατομμύρια μόνο μας ακούει το ένα εκατομμύριο. Φλόριντα. Δίνει. Πόσα δίνει. Καλιφόρνια. Πρέπει να ξέρουμε και τα αγγλικά καλά. Θα πάρω το κόκκινο. Δεν χρειάζεται. Τέσσερα χρόνια. Πώς ελληνικό σταθμό, ρε. Αυτό με τη γλώσσα είναι σχετικό. Δηλαδή, εγώ στο ελληνικό εστιατόριο που δούλευα, θυμάμαι ήταν μια Ιρανή, 50 χρόνια εκεί πέρα και τα μιλούσε τσάτρα πάτρα που λέει. Τα ελληνικά. Ποια ελληνικά, τα Ιρανέζικα. Τα αγγλικά. Όχι τα ελληνικά. Σαν τα Ιρλανδία από τη Ζήμη. Εγώ θέλω να πάω με το κόκκινο στο ραδιοφωνικό σταθμό Μετρόπολης Παρισίου. Να αρχίσει τα γαλλικά ο κόκκινος. Και θέλω να πιστέψω ότι. Όχι θέλω να πιστέψω. Πιστεύω πολύ δυνατά ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες Αμερικής είναι καλύτεροι από αυτούς της Ευρώπης. Ναι. Κάτι Γερμανίες που ακούω, κάτι Ολλανδίες, κάτι Αυστρίες, κάτι φίλοι μου δηλαδή που είναι εκεί και δουλεύουν. Λοιπόν, στην Ευρώπη είναι η διαφορά με την Αμερική είναι πάρα πολύ απλή. Λοιπόν, το επιχειρήν δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Δεν υπάρχει. Υπάρχει έτσι. Μόνο στην Αμερική. Στην Ευρώπη υπάρχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες και βιομηχανίες που τα έχουν και υπάρχουν καλώς αμοιβόμενοι εργαζόμενοι. Αυτό είναι η Ευρώπη. Και η Γερμανία και όλα αυτά τα κράτη. Δεν υπάρχει το επιχειρήν. Το επιχειρήν υπάρχει μόνο στην Αμερική. Που μπορεί ένας ιδιώτης να ανοίξει επιχείρηση και να κάνει λεφτά από μια επιχείρηση. Στην Ευρώπη υπάρχουν καλώς αμοιβόμενοι. Αυτή είναι η διαφορά. Αμερική με Ευρώπη. Υπάρχει διαφορά στον Αμερικάνο, γιατί το λένε Αμερικανάκι. Και επειδή ο Έλληνας είναι πολύ αεριτζής, μπορεί να πουλήσει οτιδήποτε σε Αμερικάνο. Γι' αυτό ακριβώς είναι μεγάλη επιχειρηματία στην Αμερική. Είναι μεγάλη δημόνη οι Έλληνες, βέβαια. Είναι έτσι δομημένο το κράτος που να βοηθάει το επιχειρήν στην Αμερική. Βοηθάει και το κράτος, είναι και Αμερικανάκι αυτή. Στην Ευρώπη υπάρχουν εταιρείες μεγάλες που ακολουθούν τα πάντα. Σαν την εταιρεία δεν έχει. Σαν την εταιρεία. Και σαν το ελληνικό φαγητό δεν υπάρχει. Και σαν τη Χαλκιδική. Παντού έχουν μάθει το γύρο.
Έτσι. Μπορεί να είναι μια παραλλαγή από αυτό που έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα, αλλά έχουν μάθει το γύρο και το σουβλάκι. Βέβαια. Ο άλλος έχει πουλάει γιαούρτι, σκόρδο και αγκούρι και τελείωσε. Εδώ ένα Τούρκο στην Αμερική έχει βγάλει γιαούρτι τσομπάνι, λέγεται η μάρκα. Και πήγε και πλούτησε με ελληνική. Και χαίρεται στο τάλερο. Αυτό είναι, με γιαούρτι τσομπάνι. Και εμείς τσομπαναρέ έγιναμε. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα αποτελέσματα της μεγάλης ποσοτικής έρευνας που δημοσιεύει σήμερα η Διανεώησης. Τι είναι αυτό? Πράγματι, στην έρευνα την οποία διεξήγαγε για λογαριασμό της Διανόησης η Μουρκουκού, το φθινόπωρο. MRB, ρε, πώς το λέτε. Μουρκουκού. Θες να πας και στην Αμερική να σε ακούει η Φλόριντα. Να πάρει και τον Γρηγόρη μαζί. Δεν βλέπω κοντά. Το φθινόπωρο του 16 συμμετείχαν περίπου 1500 Έλληνες νέοι από όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς και ένα δείγμα 500 γονέων. Είναι σημαντικό ότι οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν γονείς των παιδιών που είχαν ήδη συμμετάσχει σε αυτή. Πρόσεξε τώρα να δεις τι λέει. Άλλη προσέχω τι λέει. Οι μισοί Έλληνες ηλικίας 18-35 ετών δηλώνουν ότι υποστηρίζονται οικονομικά από τους γονείς ή άλλους συγγενείς των. Μάλιστα. Μόνο το 15% των άνεργων αυτών θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να βρουν δουλειά τους επόμενους 6 μήνες, ενώ το 40% δηλώνει έτοιμο να μετακομίσει σε άλλη χώρα για να δουλέψει. Παράλληλα, οι Έλληνες νέοι δείχνουν λιγότερο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκο σε σχέση με τους γονείς των. Εμπιστεύονται λιγότερο τους θεσμούς, συμμετέχουν σε λιγότερες συλλογικές δράσεις και υιοθετούν μια πιο παθητική στάση απέναντι στην απασχόληση και το μέλλον τους. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε γι' αυτό, αυτά που λέμε τόση ώρα. Τι θέλουν να κάνουν οι Έλληνες νέοι, 18-35 τους στηρίζει η οικογένειά τους, 45, η μάνα παπά. Και 45 άμα ζουν παραπάνω. 50-55. Άμα είναι 50... Αυτούς τους 50 ξέρουν ότι τους έχουν και τις γιαγιάδες στο σπίτι. Στην κατάψυξη. Ξέρεις ότι οι γεροκομεία έχουν αδειάσει. Ναι. Δεν υπάρχει γεροκομείο, φίλε, με κανένα γερο μέσα. Ένας κοντινιακός φίλος πριν 5 χρόνια, δεν 8, υπάρχει. Οπότε έκανε γεροκομείο. Την πάτησε, μπήκε μέσα. Την πάτησε. Τους έχουν πάρει όλους για 500-600 ευρώ στο σπίτι. Ναι. Γεμάτο είναι τα σπίτια. Ναι. Η νύφη να πούμε που την πουλούσε μαγιά, εγώ δεν σε καθορίζω, λέει, τα κατρουλιά σου, όχι. Τώρα, τι καλά, τα σκουμπίζεις, φουγκαρίζεις, τη γριά, σε λέει να ζήσει κανένα 2 χρόνια παραπάνω. Γι' αυτό και μόνο την. Και να μην ζήσει η καταψύξη. Άμα δεν ζήσει η Kelvinator, ξέρει γιατί η κατάψυξη μείον 18 δουλεύει η Κώστα. Η Kelvinator, μια μάρκα, τα υγρά φρέων φοβερά ωραία. Έρχεται ο πατέρα μου 2-3 μήνες μετά το θάνατο τη γιαγιά μου, τη παιδερά. Για δώσε γκάζι τώρα. Έλα εδώ ρε μαλάκα μου. Καλά σε λέει. Πρώτη καλή κουβέντα που είπε ο Μηταρά. Μαλάκα σε. Τι είναι το λέω. Έλα Γιάννη μου. Τη κουλόγρια λέει μπαίνουν τα λεφτά ακόμα. Ωραία, Ραπτόπουλε. Μπήκε ο διάολος μέσα. Έτριβε στα χέρια. Αυτός. Ο Μηταράς. Μπήκε ο διάολος μέσα του. Λες, λέει. Με κοιτάει, το κοιτάω. Το λέω, πάρτα. Λέει, κι άμα μας πιάσουν. Άστα μην κάνεις για κουπί, πάρτα. Δεν μπορεί να τα πάρεις. Χέστησες, ρε, το λέω. Καλά τον είπες τώρα. Τι φοβάσαι, ρε, το λέω. Τον έδειξε τον εγωισμό του Μηταρά. Ναι. Πήγε μικρό και αποστραβό, μα δεν πήγε τα δήλωσε. Πήγε και τα δήλωσε από το φόβο του. Ναι. Μην το κάνεις. Δεν είχε ανάγκη όμως. Εντάξει, γι' αυτό. Δεν είχε ανάγκη. Ναι. Δεν ήταν, δεν έχεις, εντάξει. Δεν ήταν άπλιστος και δεν είχε ανάγκη. Τώρα. Έρχομαι τώρα 15 χρόνια μετά. Για πάνε μετά. Και σου λέω εγώ ότι ο Μηταράς της εποχής πεθαίνει πεθερά του. Τι γίνεται τότε. Τώρα σε αυτή και γίνεται λάθος. Η σημερινή εποχή. Και τις βάζουν τα αυτά. Εσύ πιστεύεις ότι θα πάει κάποιος να δηλώσει. Με την καμία. Εδώ τις βάζει την κατάψυξη. Όχι, δεν δηλώνει. Δεν δηλώνει. Όχι, δεν δηλώνει τίποτα. Μα δεν υπάρχει ρεση. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χατζηλί. Εδώ κάθεται άλλο με το φραπέ, με ένα φραπέ στην καφετέρια. Ναι. Έτσι και το καημάκι έχει ξηραθεί 7 φορές. Τι ξέρα, έχουν πεθάνει και 10 μύγες έχουν πεθάνει μέσα. Το πρώτο που πήγε σε μένα. Σου λέει αυτό θα με δώσει τη λύση. Πάρτα του λέω. Πάρτα. Αλλά εσύ τον χτύπησε στο αδύνατο σημείο μετά. Γιατί ρε, λέει το κάνει. Αλλά κοίταξε όταν έχει άπλαση τσέπη και δεν μασά. Δεν έχει γι' αυτό. Ήταν τη νομιμό, φοβόταν. Δεν ήθελα χρωστάει. Ήταν νομιμόφρον γενικά. Δεν ήθελε κρεμότητε, δεν ήθελε. Είχε μια σχετική άπλα γι' αυτό, δεν φοβήθηκε. Ήταν και άπλα. Ήταν και άπλα. Τότε γιατί ρε φίλε να το κάνει, καλά έκανε ο άνθρωπο. Αφού είχε την άπλα του, για ποιο λόγο να το κάνει. Να ξεφτυλιστεί για 500 ευρώ τώρα και για τέτοια. Παραπάνω έπαιρνε. Κάνα χιλιάρικο έπαιρνε. Ότι. Άμα δεν είχε ανάγκη ο άνθρωπο και πάρει λίγη. Καλά έκανε. Δεν ήταν του δημοσίου, ήταν και έπαιρνε χιλιάρικο. Όχι, έπαιρνε και του παππού. Α, μπράβο, ναι. Δεξιά στο πούλμαν η γριά. Ναι, τη γριά. Ποια γριά δεν κάθεται δεξιά. Πε μου μια που δεν κάθεται στο πούλμαν δεξιά. Σπάνια. Εγώ έχω ένα φίλο τον Νίκο, δεν λέμε επίθετα. Δεν θα πει. Άμα βλέπει κανέναν 85, 87, περπατάει στη γειτονιά σιγά σιγά, με χτυπάει ο φίλος Νίκος στον καφέ απάνω. Όποτε μια φορά την εβδομάδα βρισκόμαστε 9 στις 10, μου λέει, τον βλέπεις αυτόν? Όχι, τον βλέπω.
Αυτός κάθισε δεξιά στο πούλμα. Αυτός δεξιά. Δεξιά στο πούλμα σημαίνει ότι την έστειλε. Την έστειλε, ναι. Την έστειλε και πήγε δεξιά στο πούλμα. Αυτός λέει κάθισε δεξιά στο πούλμα. Έτσι είναι. Γιατί άμα κάτσεις η κηδεία, πίσω δεξιά κάθεται το συγκίνης. Ναι. Δηλαδή, έχει δει όλε τι κλέγει πίσω δεξιά τη μέκα. Α, μα άφησε Γιαννάκη μου! Α, μα άφησε Γιαννάκη μου! Μεγάλο σταυρό στην εκκλησία, τρει είναι σκόλυβα, λέγαν τι τώρα. Τι με δεπόμενο. Το τρίμηνο στη Μύκονο. Survivor με τον Τάνο μαζί, σέλφι. Σε κηδείε έχω πάει. Ναι. Και έχω ακούσει του. Εκεί. Είναι μούφα. Μούφα, μεγάλο. Μούφα, είναι ψεύτικο. Όπω, παπά, μεγάλο. Μα άφησε Γιώργο μου! Σε βάλε κατάσκοπο. Το μου είναι ψεύτικο. Κατάσκοπο στο πούλμαν έβαλε. Πού το ξέρει. Αφού ήμουν στην κηδεία, ο Νάτο πε, τα ξέρασε τώρα. Έβαλα κατάσκοπο. Και ρουφιάνο η κηδεία, έβαλε. Το πούλμαν που πήγαινε του συγγενή του πατέρα μου. Έβαλα ποιον. Τι ομάδα ήταν αυτό που έκανε τον κατάσκοπο. Τι μπορεί να ήταν. Ηρακλή. Αριανό. Άντερε που ήταν Αριανό. Αριανό ήταν. Τι Αριανό, ποιο Αριανό. Το Βασίλειο το κέντρο. Του λέω εδώ. Πού από εκείνο. Πού είναι αυτό ο κύριο. Δεν είναι. Πού. Του λέω, θα μπει, λέω, ναι, μέσα στο πούλμαν και ό,τι λένε θα τα καταγράφει. Πάρε, λέω, ένα καστοφωνάκι και γράφε. Σε είπε και αυτά που δεν ήξερε. Με είπε, τι δεν με είπε. Πω. Τι. Έβαλε στο πούλμαν. Τον έβαλα στο πούλμαν. Για σένα, τι πιστεύει θα λένε. Για μένα. Θα σου πω. Θα βγάλουν. Θα έρθει κανένα εκεί σαν το κόκκινο να πούμε. Μα όχι, όχι. Θα βγάλει λόγο. Ακόμα, θα σου λέω. Αν είμαι στα πάνω μου, α πούμε. Δεν μου λες, ο λόγος θα είναι μήπως σαν τον Κωνσταντάρα και στο μνημόσυνο, στο καπετάν Φάτης Μπαστούνης. Ο κόκκινος ποιος από αυτούς θα είναι που βγάζει λόγο από τον Κωνσταντάρα την ταινία, για πες. Θα σου πω. Για πες, ποιος από όλους και ποιος θα είναι ο Διανέλος. Θα σου πω. Λοιπόν. Εδώ σε θέλω, εδώ. Ο κόκκινος. Λοιπόν. Μήπως θα ήταν ο Ανιψιός ο Γαμπρός. Ο κόκκινος θα είναι. Ψηλά, ψηλά, ψηλά τα κυπαρίσα. Όχι, όχι, κυπαρίσα. Όχι, όχι, όχι. Θα σου το πω εγώ ποιος είναι. Θέλεις, ο Ζήσης. Αμά, ο Ζήσης. Ο Ζήσης, ο λογιστής. Ο λογιστής, ο Ζήσης. Λοιπόν, πάρ' τους έναν προς έναν. Ποιος θα ήταν, ξέρω εγώ, ο κυπαρίσης. Ο Κυπαρίσης ποιος θα ήταν. Σκέψου, φίλο, παραγωγό από εδώ, κάτι ξέρω. Ο διευθυντής, ο Μπούζος. Ο Μπούζος. Ο Μπούζος. Ψηλά, ψηλά. Ένας άνθρωπος με ψήνεση, ένας ψέματα. Κανονικά. Τα ψέματα. Τα κλάματα, τα ψεύτικα. Λοιπόν, και ο Διανέλος. Ο Διανέλος. Εδώ είναι το δύσκολο, Εδώ είναι το δύσκολο. Εδώ είναι πολύ δύσκολο. Ποιος ήταν ο Διανέλος. Θα σε πω εγώ ποιος θα είναι. Ποιος ήταν ο Διανέλος. Ο Βασίλης ο Ηρακλειδιάς ο γιατρός. Κώστα μου, ήσουν δεν μπορείς να δεις το Βασίλη. Ήσουν ντόμπρος. Είσαι καπετάνιο μου. Εγώ σκέφτηκα να κάνω ένα ψεύτικο για κάνε, ρε, φίλε. Να κάνω. Κάνε. Να κάνω. Να δω τι αυτό και τα κάνε. Λοιπόν. Γιατί να μην. Θα με κάνανε μηνύσεις μετά. Βέβαια. Εντάξει. Ναι. Αν θέλω... είχα οικονομική δυνατότητα γερή, ναι, θα το έκανα μια αυτή. Θέλω να με πεις το πιο δύσκολο θέλω να το βρούμε. Τι. Που έλεγε η υπηρέτρια, ποιο θα έφυγε την υπηρέτρια όταν θα έλεγε το λόγο, εκείνη την κυρία τέτοια να πούμε, που ήταν στο σπίτι. Πώ τη λέγανε εκείνη την κυρία. Την αδερφή του Κωνσταντάρα. Όχι, 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 την αδερφή. Είχε μια υπηρέτρια μέσα, μια κουβερνάντα την έλεγε. Πώ την έλεγε. Κουβερνάντα. Ναι, ναι, ποιο θα έφυγε, ποια γυναίκα να βρούμε να. Μιχάηλο. Η Χάιδο! Η Χάιδο, ρε φίλε! Η Χάιδο! Είστε ασύλληπτοι, ρε φίλε! Ήσουν χρυσό! Ήσουν τίμιο! Ήσουν ντόμπρο, αλλά ήσουν και βλάκα. Του ζητάντι είπε. Τον μαυρίσανε. Τον βάψανε εκεί με φούμου τον μαύρο. Γιατρό Ηρακλειδέα. Γιατρό Ηρακλειδέα. Γιατρό Ηρακλειδέα. Με την έπιση αυτών επειδή είναι 10 Κώστα, γι' αυτό με μαύρισαν το μάτι. Όμω χρειάζονται φωνέ του γιατρού του Ηρακλειδέα. Φυσικά ρε, βλέπει. Γιατρό του κάνει άνω κάτω εκεί πέρα. Δεν του λέει την αλήθεια στον Ηρακλή. Καλά του κάνει. Δίκιο έχει. Εγώ δεν τον έχω πουθενά άδικο για τα θέματα του Ηρακλή πουθενά. Και πιο παλικάρι από τον κόκκινο. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας τώρα ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης τον εκτιμώ, τον αγαπώ, τον πιστεύω. Αλλά ρε φίλε, πόσες φορές έχει κάνει ο Ηρακλής συγκεντρώσεις τέτοια, τι ποτέ έχει βρεθεί εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι δεν τον έχω δει τον Γρηγόρη. Δεν ξέρω γιατί. Μήπως το παιδί μπορεί να είναι Ηρακλειδέα σκάργα, αλλά δεν ξέρω στα θέματα αυτά γιατί δεν πάει. Ήδη έπρεπε να είναι μπροστά ο Γρηγόρης να λύσει τα θέματα του Ηρακλή. Γιατί είναι από τους παλιούς Ηρακλειδείς. Παλιά έτρεχε, τώρα έχει βαρύνει να πει. Έχει βαρύνει. Τώρα... Τα χρόνια ρε. Ας τον βάλουμε, ρε παιδί. Δεν μπορούν να του βάλουν κάτι σαν διευθύνων εκεί πέρα στον Ηρακλή, σαν famous, σαν, φέμους, ναι, 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 σαν πρόσωπο, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Δήμος σχετιστά έπρεπε εκεί πέρα.
Θα πάρει τη θέση του Σαρλί. Γιατί όχι, ο Γρηγόρης αρμόζει εκεί πέρα. Ή να είναι μαζί με τον Σαρλί. Να είναι κάτι, ρε παιδί. Ναι, να είναι κάτι, ναι. Πιστεύω ναι, ότι ναι, ναι. Στο αρμόζει στον Γρηγόρη. Τι άλλα θέματα υπάρχουν για λοιπόν, πέρα. Λοιπόν, Ηρακλή. Κάνα θάνατο είχαμε κάνει αυτό αυτέ τι μέρε. Για άλλη ΣΑΕΚ, Παναθηναϊκό στην Κάρα. Να πούμε μεταγραφέ. Είναι πολύ μεταγραφικό παζάρι στην Ευρώπη γίνεται, φίλε. Πολλά εκατομμύρια παίζουν. Χαμό γίνεται. Λοιπόν, Μιλανάρα, πάμε Μιλανάρα. Βγαίνουμε από το καβούκι μα μετά από χρόνια στην Ιταλία. Πολλά λεφτά, φίλε, η Μίλαν τώρα. Να πάρει παίχτη από τη Γιουβέντου τώρα το αστέρι τη Γιουβέντου είναι υπόθεση αυτό που έγινε. Τον Μπονούτσι. Πόσο τι δίνει να πάρει το πρωτάθλημα τη Μιλάν τώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάν, κοίτα, δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Άλλο λέω, πόσο τι δίνει. Δεν ξέρω, να μπούμε, να το τσεκάρουμε. Κατάλληλο δίνει. Τη Μιλάν. Τι, πιο λίγο. Μα πιο κάτω φίλε, έπεσε τώρα, δηλαδή η Γιουβέντους να είναι στο 2,5 να τη σου δίνει τώρα. Όχι. Εγώ πιστεύω εκεί θα παίζει. Με τον Μπονούτσι τώρα τη μεταγραφή, τώρα θα το τσεκάρω εγώ τώρα αμέσω. Τσέκαρε το αμέσω. Εδώ πάνε να. Ποδόσφαιρο. Να πάρει και κρόστρεφι. Κάτσε να δούμε. Ναι. Την εταιρεία δεν τη λέμε, δεν κάνουμε διαφήμιση. Δεν κάνουμε τζάμπα διαφήμιση εμείς. Ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Για να βάλω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν. Μίλαν 7,5 παρακαλώ. Ωραίο. 1,60 Γιουβέντους. 5,5 Νάπολη. Μίλαν 7,5. Γιατί τόσο πολύ. Value bet. Αυτό θα πέσει. Θα πέσει λογικά. Χρηματιστήριο αξιών. Χρηματιστήριο αξιών. Στο πόσο βλέπεις να πέφτει αυτό. Στο 4. Οπότε προλάβετε τώρα. Γιουβέντους θα μείνει εκεί που είναι. Η Juventus, ναι, τι να πέσει. Ο Juventus ανέβει άμα πέσει η Μίλαν. Η Juventus μπορεί να πάει ενδεχομένως στο 1,80. Έτσι. Η Νάπολη σταθερά. Τη Ρώμα τη δίνει. Εντάξει, Ρώμα δεν βλέπω τίποτα προκοπή. Εντάξει, Μίλαν, Juventus ό,τι γίνει, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πέσει η Μίλαν. Έχουν παίξει αρκετή τη Μίλαν. Πρωταθλήτρια ήταν. Είναι καλό βάλιο, φίλε. Είναι πολύ καλό σαν απόδοση. Πολύ καλό. Δηλαδή έπαιζε στο Ολυμπιακό στο 2 που ήταν σε συνδυασμό με Μίλαν που κάνει δεκαράκι το 15. Προπονητή ποιο. Ο τέτοιο μου που ήταν παίχτη του Μοντέλα που ήταν στην Ελλάδα. Μοντέλα, ναι. Κόβει ο Μπερλουσκόνη εκεί. Απλά όχι, η Μίλαν τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι ανέτοιμη ακόμα. Δηλαδή έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Θα είναι τώρα για να δέσουν αυτοί οι παίχτες νομίζω. Χρειάζεται. Ναι, είναι δύσκολο κατευθείαν. Βέβαια δεν ξέρεις ποτέ. Ό,τι και να είναι, η φανέλα είναι τεράστια, έτσι. Για πάμε στην Αγγλία να δούμε τι δίνει. Εκεί είναι. Πάνε εκεί ο City, City δίνει μεγάλο φοβό. Εκείνος ο Κόντε τώρα έβαλε στο μάτι το Κόντο. Έχει δώσει πολλά λεφτά στη City για τον Αγουέρο τώρα. Ο Κόντε ζητάει τον Αγουέρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την Αγγλία. Για πάμε στην Αγγλία. Πάμε στην Αγγλία να δούμε. Ο Κόντι εκεί 3-5-2. Δεν το αλλάζει. Δεν το αλλάζει, γι' αυτό θέλει Αγουέρο. Λοιπόν, Manchester City 2-90. United δεύτερη. United στο 4-35. Chelsea 4,5. Tottenham 12. Liverpool 12. Πού είναι η Arsenal, παιδιά. 12. Από εκεί και κάτω μην ούτε να ασχολείσαι. Ναι. Watford, Everton, Leicester. Καλό ποντάρισμα η Chelsea. Και γιατί να μην κάνεις εδώ τα 12 ράκια. Ναι. Τα 3 12 ράκια να χτυπήσεις εδώ πέρα. Ναι. Δηλαδή τι να κάνεις. Να κάνεις 3 ισόπωσα ποντάρισματα στα 3 12 ράκια. Tottenham, Liverpool και Arsenal. Ναι. Γιατί, ναι. Βέβαια. 12 δια 3 σαν να παίρνεις καθαρό 4 ράκια. Από αυτούς τους 3, Liverpool, Arsenal και Tottenham. Θα πόντερα στην Arsenal παραπάνω από τη Liverpool και την Tottenham. Ένα κλικ ναι. Ένα κλικ ναι. Εγώ Liverpool θα τα βάζα τα λεφτά. Εσύ θα τα βάζεις Liverpool. Εγώ τα βάζα Liverpool. Μα και Γερμανία. Η Liverpool βέβαια. Άσε, η Γερμανία μην ασχολείσαι. Γερμανία Bayern τώρα 1-30. Ναι. Φάμε Ελλάδα. Φάμε Ελλάδα, τι, τα είπαμε τι και... είναι σήμερα. Τι είναι σήμερα. Ό,τι ήταν. Ό,τι ήταν. Δεν είναι τώρα. Δεν άλλαξε τίποτα στην Ελλάδα. Ο Πουρτόταυρος έχει ρίξει πολλά εκατομμύρια φέτος. Λοιπόν, 1,70 Ολυμπιακός από 3,85 από 2, ναι. 3,85 ο Πάουκ ή 6,5. Ο Πάουκ πόσο ήταν. Πόσο ήταν. Νομίζω πρέπει να ήταν στο 3,5 και πήγε και ανέβηκε λίγο. Ναι, αφού έπεσε τόσο Ολυμπιακός. Και ΑΕΚ. Έπεσε και ΑΕΚ. Και... 5,50 ήταν και έπεσε. Ναι. Έπεσε ναι. Ανέβηκε ο ΠΑΟΚ. Ανέβηκε ο ΠΑΟΚ και έπεσε η ΑΕΚ. Αυτό τι λέει για τους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ εδώ. Δηλαδή, πέφτει το ποσοστό της ΑΕΚ, πέφτει το ποσοστό του Ολυμπιακού και ανεβαίνει το ποσοστό του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, μετά από μια εβδομάδα. Μπορεί να δούμε 4 τον Πάοκ, 4,5. Άρα του δίνει λιγότερες ελπίδες. Πολύ πιθανόν. Διάλειμμα ζητάει ο Γιάννη. Λιγότερες ελπίδες, βέβαια. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μια κουβέντα θα πω. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Φωτιάδης και για ρυθμούς υψηλής τεχνολογίας πάντα στη Χρυσούπολη. Τελειώσαμε. Πάρ!
σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Delivera. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Γιάννης Κυλιτίδης με τρομερές μουσικάρες. 2-31-0-90-90-90 2-31-0-98-80-90. Τιμή και δόξα στον Αριανό Στέβανο που γνωρίζει τον τιτανομέγιστο συγχωρεμένο πλέον Μίμη Γιουλέκα. Ποιος ήταν ο Μίμης Γιουλέκας? Ρε παπαδιά, ρε παπαδιά. Ναι. Μα μην πω παρακάτω, το παπά. Αυτό που άκουσες προχθές, το πορτοφόλι που σε έβαλε ο Γιάννης. Ναι. Ο Μίμης Γιουλέκας. Πέθανε. Ναι. Πότε? Έχει καιρό. Έχει καιρό, ναι, αλλά εντάξει, φοβερή φορή και φυλακή έκανε αυτός. Λαϊβάκιας, ρε, σκυλάς, μεγάλος. Πίστα, ναι. Μεγάλο, ναι. Ναι. Και το μικρόφωνο καλώδιο, μασχάλι, δεν ήταν από τα παρατέκια. Ναι, βαρούσε και αβέρτα. Φυλακή, γιατί έκανε αυτός? Είναι καλό παιδί. Του κουμπούρι στον τράμερ πίσω του είχε τρεχούδουσε live αυτό, στην καρδίτσα. Μια χαρά ήταν. Γιατί... μια χαρά. Τι έγινε. Ένα είναι στη γραμμή. Πω, πω, σήμερα δεν μας ακούει κανένα. Έλα ρε, πότε σε ακούνε. Κάτσε τώρα, τις άνοιξαμε τις γραμμές. Άκου, μην είναι και ο Λέγκα. Φωνή για εκκλησία. Γεια σου Αλεξίου Χρήστο με τον Μπουζούκι. Στα σκηνοθύλακα. Ναι. Θα το βάλεις για την κόρη σου στα γενέθλια να ακούς τα παπάκια να τραγουδήσει. Τα παπάκια στο δρόμο τραγουδήσει. Ρε παπαδιά, βαρε παπαδιά. Ψήσε τα κάστανα για ρε. Για λίγο. Μη μας κουριάζεις τον παπά. Έχω. Τον μας κουριάζω τον παπά. Μας κουριάζουν και οι παπάδες. Πάμε στον κόσμο! Άμα ρίξει το λιβάνι μέσα. Κόμο. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα! Πολύ Πασόκ μείνει στο τραγούδι. Ναι. Καλημέρα! Έλα, Τεκές εκεί. Ναι. Ράδιο Τεκές 90. Ναι. Τι γίνεται, παιδιά. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, με συγχωρείτε που δεν πηγαίνουμε. Από όλα. Μάλιστα. Ναι, ούτε τις... Νομίσαμε πάλι, παιδιά. Ναι, σε πήραμε χαμπάρι. Πολύ χνυπάει το ταγάρι. Λοιπόν, ναι. Ήθελα να πω, δεν μου λες το παλικάρι που θα βρεις και όλα ρόδινα στην Αμερική. Να, εδώ είναι, θα σας πει. Ξέρει πόσοι είναι οι τέτοιοι. Οι άστεγοι. Στις μεγάλες τις πόλεις, καλημέρα καταρχήν και από μένα. Στις μεγάλες τις πόλεις όπως Νέα Υόρκη και Σικάγο, όντως είναι πολύ. Αλλά εγώ πόσοι επειδή... είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Εκεί όμως υπάρχουν δουλειές. Δεν είναι όπως εδώ πέρα. Η ανεργία, όποιος δεν δουλεύει είναι τεμπέλης εκεί. Πόσοι είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Στην Αμερική. Πόσο τα εκατόλοι. Εγώ εκεί που ήμουν ήταν στο 5%. Στο πόσο? 5%. Κάτω από το όριο της φτώχειας. Ναι. Αδερφέ. Πάνω από το 35%. Εγώ δεν ήμουν Νέα Υόρκη που λέει ο Κωστής. Και πάνω από 60 εκατομμύρια άτομα είναι σε άθλια κατάσταση. Και να έρθουν στην Ελλάδα. Ναι, αλλά υπάρχει κράτος πρόνοιας, το κράτος παρέχει κουπόνια. Οι παροχές που έχει το κράτος είναι για αυτούς που έχουν. Και άμα έμαθες, και άμα διάβασες τώρα τελευταία για τα ασφαλιστικά και για τα δέντρα, έχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι, γιατί θέλει η Αμερική έχει κάτι που δεν το έχει καμία χώρα στον κόσμο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κόψει νόμισμα δίχως να έχει πληθωρισμό. Σωστό.
Όντως, ναι. Από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Δηλαδή, ναι. Δεν έχει προβλήματα σε αυτά. Γιατί όλοι συναλλάσσονται με δολάριο, οπότε μένει έτσι. Πληθωριστικό χρήμα βγάζει, όσο θέλει. Έπειτα να ξέρετε κάτι, είτε ένα δολάριο χάρτινο είναι, είτε 100 δολάρια είναι, έχουν το ίδιο σχήμα, το ίδιο μήκος και το ίδιο φάρδος. Δεν αλλάζει. Εντάξει, αλλάζει λίγο στο μέγεθος, εντάξει, εγώ τώρα που το μέγεθος δεν αλλάζει, αγόρι μου. Είναι το ίδιο. Είναι ακριβώς ίδια. Ναι. Εντάξει, έχει πολύ μικρή διαφορά, είναι λίγο εγώ το κατωστάρικο πιο μέχρι μέγεθος. Και διδόλαρο έχω. Ναι. Διδόλαρο έχεις δει. Έχω δει πότε, σε ελληνικό εστιατόριο, δούλεψα όλα τα. Γιατί δεν κυκλοφορεί τώρα. Όχι, κυκλοφορεί. Εγώ που ήμουν σε ελληνικό εστιατόριο κυκλοφορούσα. Παλιά πρέπει να παλιά σκοπείς. Ήταν ένα 5, 10, 20, 50, 100. Αυτά εδώ είναι. Δεν ανεβαίνει. Γιατί άμα ανέβει και πάει στα 200 και στα 300 και στα 500 δολάρια, πάει να πει ότι είναι πληθωριστικό. Ότι έχει χαθεί εκεί πέρα η αξία του χαρτονομίσματος και όλοι λειτουργούν με τις κάρτες. Γι' αυτό είναι δηλαδή και κυρίως όλοι μέσα στα δάνεια και μέσα στα χρέη. Οικονομικά όλοι είναι φακελωμένοι. Το ξέρω, ναι. Το ξέρω. Με τις κάρτες αυτό θέλουν, να τους φακελώσουν όλους. Τι έχεις, τι θα έχεις και πώς θα έχεις. Λοιπόν, η Αμερική είναι καλή, όπως και η Ελλάδα, για αυτούς που έχουν λεφτά, αδερφέ. Λες. Για αυτούς που δεν έχουν, παντού είναι σκατά. Σκατά, ναι. Έτσι είναι. Άντε καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σου. Δεν θα, συμφωνήσω μαζί του. Ναι. Εκεί πέρα ιδιαίτερα όσοι πάνε από μικρές ηλικίες και όσοι είναι φοιτητές, επειδή καλλιεργούν το ταλέντο τους, τα εφόδια δίνονται, οι εγκαταστάσεις είναι άψογες παντού, υπάρχει υποστήριξη. Ασφαλώς υπάρχουν και δυσκολίες οικονομικές με τους ανέργους και τους φτωχούς εκεί πέρα, αλλά δεν είναι. Τα εφερίσα και όμοια αυτός τώρα με την Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι, όχι. Εντάξει, πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, γιατρέ. Με κατάλαβε. Καλημέρα. Καλά, έχω δεν σε καταλάβω τώρα. Άρχοντας εσύ. Πάντα. Μπορώ να μιλήσω κυρίως με το παιδί εδώ δίπλα, που ανοίξει το μαγαζί, Κώστα, τον Αριανό που είπε τα προγνωστικά για το στοίχημα. Α, τον άλλον θες, τον μεγάλο. Ναι, έλα φίλε μου. Το μαγαζί Μαρμίτα. Το μαγαζί λέγεται Μαρμίτα. Μπράβο, ναι. Ναι. Μ' ακούς? Ναι. Έλα φίλε μου. Έλα φίλε μου. Είμαι ο Γιώργος, το όνομά σου. Βασίλης λέγομαι. Χάρηκα, Βασίλη. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εσύ είχες δώσει και τον Ολυμπιακό ότι θα πέσει πριν από μερικές εβδομάδες. Ναι. Το οποίο σε άκουσα και τον ψώνησα στο 2.40. Είσαι ωραίος. Από εκεί και πέρα τώρα. Να μιλήσουμε λίγο για το στοίχημα εγώ και εσύ και οι υπόλοιποι που έχουν. Γιατί μ' αρέσουν. Ό,τι θέλεις. Ωραία. Πώς σου φαίνεται, ας υποθέσουμε ότι έχεις 150 ευρώ. Ναι. Και θες να παίξεις στην Ιταλία. Άποψή μου είναι ότι βάζεις ένα 50 τώρα στην Ιδάν. Ναι. Περιμένεις να πέσει και να ανεβεί η Γιουβέντους να πάει στο 2. Ναι. Και μπρος στο κατοστάρικο στη Γιουβέντους να πάει στο 2. Συμφωνείς? Καλή προσέγγιση είναι. Καλή προσέγγιση είναι. Ο σκοπός είναι απλά εσύ να εκμεταλλευτείς όταν προβλέπεις ότι θα πέσει κάτι απόδοση. Ο σκοπός είναι να το βάλεις αρκετά λεφτά όσα μπορεί βέβαια ο καθένας και μετά να πουλήσει και να βγάλει ένα σίγουρο κέρδος χωρίς να περιμένει αν θα το πάρει ή δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο στόχος του πονταρίσματος στον Ολυμπιακό δεν ήταν να πάρει ή δεν πάρει το πρωτάθλημα. Είναι να το πουλήσεις μήνα Αύγουστο στο 1,50 που κατά τη γνώμη μου θα κατρακυλήσει. Αν είναι 1,50 το πουλάς, αλλά είναι 80-90 δεν αξίζει. Προς το παρόν όχι, ακόμα δεν είναι. Αλλά στο 1,50 που πιστεύω ότι θα κατρακυλήσει, εκεί θα αξίζει, θα σου δώσει πολύ καλό cash out. Αυτή τη άποψη είμαι και εγώ ότι αυτή τη στιγμή με τη Μίλαν αξίζει να αγοράσει. Στο 7,5 αυτή τη στιγμή είναι value bet, οπωσδήποτε. Και κάποια στιγμή, αν κατεβεί η Μίλαν και ανέβει η Γιουβέντους για την Νάπολη και Ρώμα, δεν πιστεύω, ποντάρεις αντίστοιχα κάτι από το κέρδος σε αυτούς. Γιατί το λογικό φαβορί παραμένει η Γιουβέντους, έτσι. Αφέστατα. Οπωσδήποτε. Αν μπορεί κάποιος να αποκλείσει ότι η Νάπολη δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι με Μίλαν Γιουβέντους, αν το παίξει έξυπνα, δηλαδή τώρα τη Μίλαν. Ναι, και αργότερα την Γιουβέντους θα είναι πάντα κερδισμένος. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Είναι καλή προσέγγιση αυτή. Πάμε στην Ιταλία τώρα. Ναι. Σε πείθει ο Μουρίνιο? Εμένα όχι. Εγώ είπα τη γνώμη μου πριν που βλέπαμε Αγγλία ότι τα τρία δωδεκάρια αυτή τη στιγμή που δίνει στα τρία πιο δευτεροκλασά τα φαβορί, Tottenham, Liverpool, Arsenal, αξίζει ίσως ένα ισόπωσο ποντάρισμα σε αυτά τα τρία τα δωδεκάρια. Εγώ βλέπω Arsenal. Να το πάρουμε λίγο με την αριθμητική. Ναι. Ας πούμε ότι θες να παίξεις τα τρία δωδεκάρια, θεωρώ ότι πρέπει να παίξεις μετά και έναν από τους τρεις μεγάλους.
Γιατί αλλιώς κυνηγάς φάντασμα. Δηλαδή, αν παίξεις μόνο Liverpool τότε να Arsenal, θεωρώ ότι παίζεις κόντρα στον εαυτό σου. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να σπρώξεις. Κοίτα, πιο έτοιμη για μια τέτοια τακτική που λες, πιο έτοιμη είναι πιστεύω η Manchester City. Κοίταξε το 2,70 πόσο είπες. 2,90. Δηλαδή στην ουσία παίζει από τη μία μεριά 4 απόδοση, διότι 12 δια 3 μας κάνει 4. Έτσι, μπράβο. Και το 2,90. Πολύ ωραίο. Η άποψη δικιά μου είναι ότι επιλέγεις κάποιον. Εγώ προσωπικά θα επέλεγα την Chelsea, αλλά έχω ακούσει καμιά φορά το δίκιο. Η Chelsea πάνε να φύγουν παίκτες, δείχνει σε άσχημη κατάσταση. Αντιδράσει υπάρχουν. Δεν είναι καλό το κλίμα. Ψωνίζεις κατ' εμέ τα 12 Liverpool και Tottenham. Την Arsenal, ειδικά δεν την πιστεύω. Μην την αποκλείσει ποτέ την Arsenal, γιατί έχει πολύ καλούς παίκτες. Με έναν η ομάδα μου στην Αγγλία, η Arsenal, αλλά. Και με 3-5-2 πλέον. Μην την αφήνει στην Arsenal. Ακόμα και τη Liverpool δεν θα αναστήσω με τα λεφτά μου. Παρόλο που είναι η ομάδα μου στην Αγγλία. Η Liverpool. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιον θα ποντάρουμε. Γιατί το να ποντάρει Manchester United και Manchester City για μένα είναι λάθος τακτική. Μία εκ των δύο θα βάλεις, όχι και τις δύο. Και βάζεις 100 United, 100 City, 50 Liverpool, 50, πώς το λένε, Tottenham, θεωρώ ότι παίζει για να χάσεις. Θα πας με τα 12 και με μία από τις δυνατές φαινομενικά που για μένα είναι η City. Το θέμα είναι ποια. Μία από τις δυνατές, City. Παίζει για να χάσεις άμα πάρεις δύο. Ποια βλέπεις εσύ. Από τις δυνατές τη City. Τη City. Από τις δυνατές. Παιδιά, εσείς η άποψή σας, οι υπόλοιποι πίσω. Arsenal. Arsenal. Μίλαν Arsenal. Κοίταξε, άμα κερδίσει η Arsenal. Οι ομάδες μου είναι, αμήν. Μίλαν Arsenal. Ειλικρινά στο δοκίμα το συμπάθει. Άμα κερδίσει η Arsenal, εγώ θα έρθω και θα πάρω το κόκκινο, θα του πω να κάτσει νηστικό σχέδιο. Μπορούμε να τα παίξουμε διάδες αυτά, βέβαια. Βεβαίως. Μπορούμε. Μπορούμε. Διάδες όμως πρέπει να παίξει πολύ το πράγμα. Παίζεις τριάδα, Μίλαν Arsenal Ολυμπιακό και πουλάς να πούμε το Δεκέμβριο. Και έχει οικονομήσει, το πουλά μετά το σχέδιο. Κάνουν ένα καλό ξεκίνημα αυτή η εταιρεία. Άμα θα παίξει Μίλαν Tottenham Ολυμπιακό. Τώρα μεταξύ Tottenham και Arsenal είναι το χάος η διαφορά του. Η Arsenal έχει καλό ρόστερ, έχει καλούς παίκτες. Δεν με πείθει η Arsenal. Ειλικρινά. Αν πει Μίλαν Tottenham Ολυμπιακό, μαζί σου με και στα μάτια. Εντάξει, απόψει είναι. Μίλαν Tottenham Ολυμπιακό. Καλή εκπομπή και πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό που πιάσατε. Να είστε καλά. Μίλαν Tottenham. Γεια σου φίλε. Θα βρούμε τριάδα. Επόμενη γραμμή, ωραίο. Και γιατί όχι ΠΑΟΚ. Δεν μας εμπνέει. Πότε θα πάρεις τα λεφτά σου άμα βάλεις τον ΠΑΟΚ μέσα. Γιατί να, επειδή δεν το πιστεύουν οι ΠΑΟΚατζίδες. Και πόσο θα πάει. Ξέρω κι εγώ πόσο θα πάει. Καλημέρα. Για value bet λεφτά, όχι. Value bet. Καταρχήν τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον για αρχικά ένα χτύπημα είναι επίβοβος γιατί και τις αγωνιστικές της κυκλισμένων των θυρών. Ναι. Αλλά δεν έχει ντέρμπι μέσα. Καλημέρα. Αλλά μιλάμε επιστημονικά. Πάμε. Έλα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Ο ένας μοναδικός Στέλιος από Βέλγια. Σε καταλάβαμε κύριε. Λοιπόν κύριε, όταν ακούω τι άφρες ανοσίες που λέει Αμερική, η Αμερική δεν είναι καλή, δεν είναι το ένα και τ' άλλο και οι χώρες δηλαδή εκτός Ευρώπης έχουν πρόβλημα, δεν ισχύει αυτό. Όποιος σε αυτές τις χώρες, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά έχει προσόντα θα ανέβει. Όποιος έχει επιχειρηματικό μυαλό θα ανέβει και όπως δουλέψει όταν μια δουλειά θα ανέβει. Σωστός. Εμείς δεν μάθαμε έτσι ρε φίλε, πώς θα γίνει. Εσύ ρε Κώστα, εγώ σε ένας απαδέχομαι για ένα μοναδικό λόγο. Για πάρα πολλούς λόγους. Είσαι εδώ λεφταράς ρε φίλε. Είσαι δύο μετά στο μεσημέρι, ήσουν στην εκπομπή το μεσημέρι. Τώρα είσαι το βράδυ. Τρέχεις αλλού. Δηλαδή δεν κατάλαβα Κώστα. Εσύ δεν αξίζει να πάρεις λεφτά. Αξίζεις. Όπως και εκεί. Αλλά εκεί δεν είχε 8 και πας πίσω. Εκεί είχε 10, 12, 14. Να δουλέψεις, να ιδίως όταν να είσαι κάνω. Επιχειρηματίας, φίλε, δεν υπάρχει ωράριο. Συνδικαλιστές δεν έχει εκεί. Τι, συνδικαλιστές έχει, Κώστα. Συνδικαλιστές δεν έχει. Δεν έχει τέτοια στην Αμερική. Εκείνη πολιτισμένη, δεν έχει τέτοια. Και πώς θα δεις Κώστα με συνδικαλισμός. Αυτό μόνο στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Συνδικαλισμό. Ναι, πού άλλο υπάρχει. Παίζουν μια άλλη χώρα, συνδικαλισμός, να υπάρχει αυτή η λέξη μετάφραση. Υπάρχει άλλα σε ελαφριά μορφή. Απλώς εκεί με οχτάρου είναι η επιβίωση. Το να πεις ότι θα κάνουν λεφτά είναι 12 και πάνω. Και δεν υπάρχει ούτε μπουζούκια, ούτε να βγαίνουν έξω, ούτε καφέδες, τίποτα. Ναι, μόνο ρε, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, όλα χρειάζονται. Δεν υπάρχουν εκεί πέρα. Ναι, αλλά όλοι αυτοί που κάνουν λεφτά εκεί, με αυτόν τον τρόπο κάνουν λεφτά. Κάνουν θυσίες. Επειδή έχω κάνει 25 χρόνια Αυστραλία, έχω πάει δύο φορές σε Αμερική και έχω δει που ζουν, ίδια νοοτροπία έχουν. Ναι. Απλώς λέω, θέλει δουλειά. Δεν θέλει άρα 8-8 και πάω σπίτι, εντάξει. Δηλαδή, εγώ που ξυπνάω το πρωί και βλέπω στο καφενείο καμιά 80 άτομα, στην καφετέρια άλλα 30. Στο Today Leases άλλα 50.
στο Coffee Island άλλα 40. Δεν έχει την τέτοια. Όλοι μιλάνε για δουλειές εκεί πέρα, Κώστα. Επιχειρηματικές κινήσεις κάνουν όλοι αυτοί που βλέπεις στο Μπουρί. Δεν τους λες τεμπέληδες. Σχεδιάζουν επιχειρηματικές κινήσεις όλοι αυτοί. Και παίζοντας τάβλη πάλι επιχειρηματικές κινήσεις. Δεν τους ακούς τι λένε. Εγώ σχεδιάζω να εκείνο ανοίγα αυτό, θα άνοιγα εκείνο το άλλο. Εσύ με πόσα βάζεις. Αεριτζίδικα. Όλα τα λεφτά παίζονται με αέρα. Εγώ λέει θα βάλω τόσο εσύ τι βάζεις. Έτσι γίνεται η δουλειά. Σοβαρά. Ναι, το βρακί της γιαγιάς του καθένας δουλειά ανοίγει εκεί πέρα το πρωί. Πάντα. Γεια συνέχεια, ρε φίλε. Ναι. Αυτό έκανα από κύριε, καλή συνέχεια να είστε καλά. Γεια σου Στέλιο, καλή βάρδια να έχεις αν δουλεύεις. Να σε καλά, έτσι γίνεται. Έτσι είναι αγόρε μου. Εγώ φίλε, πάντως αν γινόταν με το μαχαίρι στο κόκαλο να με βάλουν να πάω κάπου μετανάστης. Πού θα πήγαινες? Δεν θα πήγαινα ποτέ σε ευρωπαϊκή χώρα. Θα πήγαινα ή Αμερική ή Αυστραλία. Εκεί. Θα πάω στην Αυστραλία, λέγει η Βασιλιά. Πάμε κόσμο γιατί πάμε μόνο μία γραμμή. Μόνο? Ναι. Έλα, ρε κόμμα. Βλέπω να το. Να το... Του κλείσουμε, ρε. Πάμε να πιούμε ένα τσοκογιόκο. Τσοκογιόκο, ρε φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι γίνεται, πώς πάει? Καλά πάει. Με τα μπράτσα του που πάει. Τι είπε τώρα. Πάρε για αρκετά γιατί δεν μας βλέπω να την βγάζουμε σήμερα. Λέγε, φίλε. Ναι. Τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, τι γίνεται. Με το ΠΑΟΚ? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ζωρισμένο σε κόβω τώρα εσύ και πέρα. Κανέβους μου είσαι τώρα. Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι. Πιο δυτικά, πιο δυτικά. Αν είσαι ο τέρμα δυτικός που μου λες. Ναι, ρε γάμο, τις ξεχνάω. Ασχολείται κανένας με το ΠΑΟΚ? Βλέπεις κανένα να ασχολείται με το ΠΑΟΚ? Εδώ κοίτα. Μην με τα λες εμένα. Λέγε Κορδελιώτη. Υπόψη του Στέφανου. Πέθανε πριν ακριβώς 7 χρόνια. Στα 65 του λέει. Άκου, εδώ κοίτα. Και έκανε φυλακή για το φόνο ενός συνεργάτη του. Τεκετζή. Σα αστυνομικό του είπα. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Λέγε. Έλα, φίλε. Πείτε, ξέρω τι. Για του Μίμη Γιουλέκα λέμε, ρε. Πριν 7 χρόνια που έφαγε κανένα 2-3. Έφαγε 2-3, ναι. Λέγε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ποιο πιστεύει από τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΞΗ, ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα και ασχολείται σοβαρά με μεταγραφές και ιστορίες? Φέτος αυτό το καλοκαίρι, ποιο? Εσύ ασχολείσαι? Ο Γιώργος. Από ό,τι είδα, κανένα. Ναι. Έγινε, καλημέρα. Είδε ο ΠΑΟΞΗ με τη. Στεναχωρεμένο πολύ τον άκουσα. Πάμε φόρμα. Βγήκε να τον ανεβάσουμε λίγο να τον κάνουμε, αλλά δεν έχουμε και εμεί να του πούμε τίποτα του ανθρώπου. Και ξέρει ποια είναι η ιστορία. Με έναν Μακ τώρα όλο το καλοκαίρι, τι να σε κάνω, ρε φίλε. Και ξέρει ποια είναι η ιστορία τώρα. Ότι δεν μπορεί να τον πει τον ΠΑΟΞΗ, φώναξε εναντίον του Σαββίδη. Τι να φωνάξει, τι να φωνάξει. 4 εκατομμύρια μόνο τη σουρωτή έδωσε. Άντε, εγώ να τον αβαντάρω, να τον ανεβάσω, ρε Σαββίδη. Τι να τον έφερε, ένα Μακ τον έφερε, τι να σε βοηθήσω. Πάμε κόσμο. Πάμε, ρε φίλε. Σέρνεστε ΠΑΟΞΗδε. Έλα, φίλε. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Να ο γιατρός. Σβήνουν όλα. Σβήνουν όλα. Να ο γιατρός. Πείτε τα. Καλημέρα μου στον αγαπητό Στέφανο. Τελείωσε. Όταν θα σε δω θα σε ρωτήσω αν διάβασες το δίτομο. Μέχρι το 37-30 όλα θα σταθούν. Έχεις μείνει στάσιμος. Δεν έχω μείνει στάσιμος, αλλά εγώ θα σε κάνω το καλύτερο καφέ που έχεις πιει στην πόλη και θα δεις το φίλο σου τη ματσάρα του Παναθηναϊκού σε γιγαντοοθόνη. Θα σε βάλω, γιατρέ μου. Ό,τι θέλεις. Βλέπω οποιοδήποτε μάτς. Αλλά θα σε κάνω, θα σου κάνω. Γιατρέ, θα μας κάνεις την τιμή. Στη διάθεσή σου, γιατρέ μου. Στη Μαρμίτα να έρχεσαι. Στη Μαρμίτα. Ναι. Μαρμίτα την καφετέρια. Την καφετέρια. Α, ναι. Εννοείται. Άμα βλέπουμε τα ματσάκια, εννοείται. Τα ματσάκια φοβερά, ωραία, γιατρέ μου. Να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Χιλιτίδη και στα άλλα δύο παλικάρια που έχει εκεί. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Και ειδικά στο φίλτατο που έχει έρθει από την Αμερική, δεν άκουσα καλά την εκπομπή την αρχή. Φαντάζομαι ότι έχει έρθει από Αμερική το παλικάρι. Πήγε δύο χρόνια, ήρθε τώρα, ναι. Ναι, τον πρόλαβα σε αυτά που είπε λίγο δύο πραγματάκια. Επειδή είμαι γνώση του Αμερικανικού συστήματος, γιατί έχω συγγενείς γεννημένους εκεί και λόγω δουλειάς έχω πάει πάρα πολλές φορές. Θα συμφωνήσω μόνο σε ένα πραγματάκι με έναν κύριο προλαλήσαντα, ο οποίος είπε ότι καλό είναι να μην μιλάμε για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, που τα γνωρίζουμε μόνο από το διαδίκτυο και από διάφορες ειδήσεις. Θα συμφωνήσω με τον κύριο που είπε ότι όποιος πιστεύει ότι στην Αμερική τα πράγματα είναι άσχημα, να αναρωτηθεί γιατί κανείς δεν γυρίζει πίσω στην Αμερική. Ναι. Έλληνας, Πορτορικανός, έτσι. Ο Στέφανος είπε κάτι πολύ καλό, ή το άλλο το παλικάρι είπε ότι η Αμερική είναι ένα αμάλγαμα λαών. Δεν υπάρχει Αμερικανός γηγενής, είναι οι Ινδιάνοι που έχουν εξαφανιστεί 2 εκατομμύρια. Αυτοί είναι οι Ιθρόδερμοι. Οι Ιθρόδερμοι είναι οι Αμερικανοί, έτσι. Αυτοί μόνο μπορούν να το παίξουν οι χρυσαυγίτες Αμερικανοί. Οι Ινδιάνοι. Κανείς άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι ληστές ισπανικής ή βρετανικής καταγωγής που πήγαν για να φάνε το πλούτο της Αμερικανικής Υπήρου. Όμως, αυτό το παράδοξο έθνος, το αμάλγαμα λαών, έχει καταντήσει να είναι. Πρωτοκαθεδρία στον πλανήτη Γη. Είναι όπως είπε προηγουμένως ο κύριος, εφαρμόζονται οι νόμοι. Και συνδικαλισμό έχει η Αμερική και βαρύ συνδικαλισμό. Τα συνδικάτα στην Αμερική είναι πανίσχυρα.
τα εργατικά συνδικάτα, τα ναυτιλιακά συνδικάτα, τα τραπεζικά. Είναι πανίσχυρα. Ο συνδικαλισμός όμως εκεί κοιτάει δύο πράγματα. Το καλό του συνδικάτου και το καλό του εργαζομένου. Όχι να γίνει ο συνδικαλιστής βούλευτης. Καταλάβατε. Συνδικαλιστής βούλευτης. Ναι, ναι. Έτσι. Για την αστυνομία που έθεσε ένα θέμα, αν σε σταματάνε στον δρόμο, να συμπληρώσω ότι πριν μερικά χρόνια είχαν γράψει οι αστυνομικοί στον δρόμο για υπερβολική ταχύτητα την κόρη του Μπους, του Προέδρου της Αμερικής. Το θυμάστε. Κατά καιρούς γίνονται πολλά τέτοια εκεί, δεν είναι μόνο. Δεν είπα για διάσημο το να πιάσει ένα στάρ του Χόλιγουντ. Εντάξει, απλοί άνθρωποι είναι αυτοί. Την κόρη του πλανητάρχη υποτίθεται πιάσανε. Και όχι μόνο αστυνομικός δεν μετατέθηκε όπως θα γιόταν στην Ελλάδα, αλλά πήρε και έφημο μνήμα. Καλά, του Σαμαρά το γιο τον άφησε να εξεταστεί ο Γιάλ και τη διώξανε. Και τον διώξανε τον άνθρωπο από το κολέγιο, εννοείται το αμερικανικό. Το γιο του άλλου, θυμάστε, είχε πάρει όλο στοιχείο από το ίδιο κόμμα συμβαίνουν αυτά. Είχε πάρει το αμάξι του μπαμπά, πήγε να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο το υπουργικό που το πληρώνετε εσείς και εγώ. Πήρε το υπουργικό αμάξι να πάει με την κομμανίτσα στα μπαρ στην Αθήνα κάτω, στα Βουλιαγμένη. Έτσι, το τζιμπήσανε και ο αστυνομικός εξαφανίστηκε. Περίπτωση έγραψαν... Μιχάλη Λιάπη, γιατρέ μου, εδώ πέρα. Ναι, ναι, έγραψαν την κόρη του Προέδρου της Αμερικής. Ούτε του τέος Προέδρου, ούτε του μελλοντικού Προέδρου. Του εν ενεργεία Προέδρου της Αμερικής μετά τον πρώτο πόλεμο του Περσικού. Hey, η Τσέλσι ήταν η Τσέλσι. Η Τσέλσι Μπους, μπράβο, εκείνη η φακιδιά. Άρα, είδες. Τσέλσι Μπους. Η Τσέλσι του Κλίντον. Η Κινέζικο γυναίκα με τα δόντια είναι η Τσέλσι. Όχι, η Τσέλσι είναι του Κλίντον. Νομίζω η κόρη του Μπους ήταν. Μία του Μπους. Και ο αστυνομικός παρασημοφορήθηκε από τον ίδιο τον Μπους. Γιατί έκανε σωστά το καθήκον του. Στην Αμερική δεν υπάρχει το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το ποιος εσύ φαίνεται. Αυτό το μαθοκόντρο. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και επίσης αυτό που είπε ένας μπλακάγκους κατάρρωσε. Και ένας κύριος άλλος που είπε για τους άστεγους. Ναι. Έτσι. Τα ποσοστά φυσικά δεν μπορεί μια χώρα 295 εκατομμυρίων να έχει 60 εκατομμύρια φτωχούς. Δεν γίνεται και να είναι παντοκράτορας. Αυτά είναι στοιχεία χαλκευμένα και περίεργα. Έτσι. Λοιπόν. Είναι οι περίεργοι που ζουν στα μετρό στις μεγάλες πόλεις Αμερικής, Σικάγο, Νέα Υόρκη, Ντιτρόιτ, αυτοί που οι μετρό ράτς που λέγονται, που είναι άστεγοι οι περισσότεροι γιατί είναι θύματα κάποιων καταστάσεων. Σε θαυμάζω, λέγε, δεν δουλεύουν. Το μετρό ράτς σε θαυμάζω, ρε. Δηλαδή. Μετρό ράτς λέγονται. Αρουλέ, δηλαδή, μετρό. Δηλαδή, Μετροπόλιτανς παίζουν. Είσαι πολύ μπροστά. Έτσι. Είσαι όχι, Μετροπόλιτανς, Μετροπόλιτανς μην μπερδευτεί με ακροατές του Μετρόπολη. Όχι, όχι. Μετροπόλιτανς. Αυτή είναι η Μετρόπολη. Έτσι λέγονται. Είναι η Μετρόπολη. Πριν 15 χρόνια τους Αργιανούς που ήταν ενάντια στο Super 3, εγώ τους έλεγα Μετροπόλη. Και στην Αμερική δεν θα συναντήσετε ούτε Έλληνα, ούτε Πορτορικανό, ούτε Κουβανό, ούτε Ισπανό να πίνει καφέ 11 η ώρα στην πλατεία έξω τέλους. Μιλάνε για business γιατρέ. Επίσης Μετροπόλιτανς υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη άφθονοι. Μετροπόντικες. Λόγω σκουπιδιών εννοείς. Αυτός εννοείς. Ακριβώς, μόνο μετροπόντικες. Εκτός από μετρό. Ναι, πόντικες του μέτρου. Όταν δεν μαζεύει τα σκουπίδια ο Μπουτάρης, είναι πόντικες με το μέτρο. Εννοείται. Λοιπόν, η Αμερική είναι μια χώρα, οι Αμερικανοί έχουν ένα μότο. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή. Οτιδήποτε θέλεις θα το βρεις. Ό,τι ψάχνεις στην Αμερική το βρίσκεις. Θες να βρεις δουλειά θα βρεις. Άνθρωποι 45 και 50 χρόνια πηγαίνουν πανεπιστήμια και παίρνουν επιδόματα τις εργασίες τους. Έτσι. Θες να βρεις καυγά θα το βρεις. Θες να βρεις ναρκωτικά θα τα βρεις. Θες να την πελιάσεις θα την πελιάσεις. Ό,τι θέλει η Αμερική το παρέχει. Απλά να είσαι κύριος του εαυτού σου. Δεν έχει το ελληνικό δεδομένο εδώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ο κουμπάρος του κουμπάρου. Δεν του νοιάζει τον Αμερικανό εγωδότη αν είσαι ρεπουμπλικάνος ή δημοκρατικός. Δεν του νοιάζει τι ψηφίζει και έχει το κρεβάτι σου, τι τρως στην κουζίνα σου. Αυτά έχουν ξεπεραστεί. Δεν υπάρχουν και αυτά τα πράγματα. Είναι μεν το χρήμα, όπως είπαμε, αλλά το χρήμα διανέμεται ανάλογα με το πόσο δουλεύεις. Καλός ή κακός. Γι' αυτό όλοι οι Έλληνες που είναι στην Αμερική προκόβουν. Και αφού μπήκε σε ένα αμερικανικό νοσοκομείο για να μπω και στον τομέα μου και να τελειώνω. Πες μου, μα συνάντησε σε Έλληνες γιατρούς και πώς ήταν. Αποκλείται να μην βρήκες Έλληνα γιατρό σε Αμερικανικό νοσοκομείο. Αποκλείται να μην βρήκες. Ναι. Καλημέρα καταρχήν και από μένα και όντως συνάντησα Έλληνα γιατρό και μάλιστα δύο Έλληνες γιατρούς. Φοβερά μυαλά. Μάλιστα ο ένας ήταν τομεάρχης στο δικό του τομέα στο ζήτημα των νεογνών, των νέων μωρών. Έτσι. Πες τα στον αέρα να τα ακούνε και οι συναδελφοί μου και οι άνθρωποι. Για τα νοσοκομεία τα αμερικανικά τα ξέρουμε. Ναι, πριν μια εβδομάδα πήγα στην Κατερίνη και τον συνάντησα εκεί πέρα γιατί έμαθα ότι ήρθε για διακοπές. Πήγε στη Γεωργία πριν έρθει στην Ελλάδα, τη χώρα τη Γεωργία. Ναι. Γιατί εκεί πέρα τον κάλεσαν σαν επίτιμο γιατρό εξ Αμερικής για να διδάξει εκεί πέρα σεμινάρια χώρια οι τηλεδιασκέψεις που κάνουν. Όλα αυτά. Οι άνθρωποι είναι 100 χρόνια μπροστά σε όλες τις τομείς της επιστήμης. Και στη μουσική που είναι τομέα σου είναι μπροστά και παντού είναι μπροστά. Έλληνα αποτυχημένο ή Έλληνα φτωχό δεν συνάντησα εκεί πέρα. Στην Ευρώπη η μόνη χώρα που ευημερεί ποια είναι πραγματικά. Στην Ευρώπη. Ολλανδία ή Δανία. Όχι. Μόνο η Γερμανία ευημερεί βάρος των υπολείπων χωρών και η Βρετανία που είναι έξω από το Α μα απαντήσει όποιο ο κρατή ακούει. Η μοναδική χώρα που ευημερεί στην Ευρώπη με πραγματικού αριθμού ποια είναι. Θα είναι κάποια σκανδιναβική του, αν δεν είναι αυτέ που σου λέω. Μάλλον αυτέ θα είναι. Εγώ ποτέ δεν θα τη δώσω την Λουξεμβούργο ή Ελβετία. Θα τη δώσω στο τέλο. Θα δούμε. Λοιπόν,
Λοιπόν, την καλημέρα μου και τα λέμε από κοντά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, γιατρέ, σε περιμένουμε. Είναι η μόνη χώρα που δεν έπεσε ποτέ ούτε μία η παραμικρή βόμβα μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους που ποτέ, γίνανε. Ποτέ. Δεν έπεσε εκεί. Ούτε κροτίδα, δεν έπεσε ούτε κροτίδα, όχι βόμβα. Μόνη που δεν έχει ευρώ όμως. Μίλαν Άρσεναλ τελικό. Για πες ρε Κώστα, Μίλαν Άρσεναλ. Βλέπεις του χρόνου. Μίλαν Άρσεναλ. Ποιο Champions League ρε, Μίλαν δεν παίζει Champions League του χρόνου. UEFA. UEFA, UEFA. Α, UEFA. Αν δεν συναντηθούν πιο νωρίς είναι οι πιο ισχυρές ομάδες. Πόσο δίνει, δεν ξέρω. Μπορεί να συναντηθούν πιο νωρίς, δεν μπορεί να το βάλεις αυτό. Μπορεί να συναντηθούν οι προημιτελικά, ημιτελικά, γιατί να το βάλεις. Πάμε Κόμο. Έλα Κόμο. Ναι. 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 Εγώ είμαι. Ναι. Ελβετία, φίλε. Σωστός. Γάτος είναι ο τύπος. Ελβετία, φίλε. Σε αυτή τη χώρα, φίλε, τι έχει γίνει. Έχει μαζευτεί όλο το χρήμα ούτε του κόσμου. Παγκόσμιο πόλο, ούτε παγκόσμιο όλα τα λεφτά είχε. Του Κοσμάκη είναι εκεί πέρα μαζεμένα. Την έχουν αυτή τη χώρα σαν κόρη οφθαλμού προστατευμένη. Και τον κόσμο τον έχουν υπέρογκους μισθούς. Ο κατώτατος μισθός εκεί είναι 5.000 φράγκα. Μόνο και μόνο για να μην δημιουργούνται προβλήματα, να είναι όλοι ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι. Πασόκ είχε, και να μην γίνεται. Και να μην, έχει, και να μην έχει επαναστάσεις και τέτοια. Α, αυτή είναι η αλήθεια η για την Ελβετία. Η χώρα σου έλεγα Φιλανδία, να ξέρεις. Φιλανδία, Σουηδία. Ελβετία. Έτσι. Ελβετία. Για τα γνωστά συμφέροντα που υπάρχουν εκεί πέρα, γι' αυτό. Ελβετικό φράγκο, αγόρι μου, λοιπόν, δεν έχει ευρώ. Εκεί το επίδομα ανεργίας, επειδή τα έχω μάθει, είναι 3 με 3.500 φράγκα. Όλοι οι Έλληνες επίδομα ανεργίας. Επίδομα ανεργίας όλοι οι Έλληνες. Αυτά είναι. Σχεδόν 3.000 ευρώ το επίδομα ανεργίας. Να δεις εκεί το που ρίτε το ηλίσους όλοι αυτοί που πίνουν καφέ. Θα πάλι από το μπαλκόνι απάνω. Μην τα λέτε. Πες φίλε, πες. Αυτά είναι τα νούμερα. Λέγε φίλε. Το ξέρω αγόρι μου, το έχω ψάξει εγώ. Σε εσάς είπα απευθείας. Έτσι, έτσι. Ραπ, Αριανός είμαι. Οχ. Καλώς τον άνθρωπο. Κάνει όχι γιατί ξέρει ότι θα τον κράξεις να πούμε γι' αυτό. Όχι, δεν έχει. Καταρχάς κάτι άκουσα, κάτι διάβασα σήμερα στη Μέτρο Σπορτιάδη για Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, τι παίζει Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, το μηταρά αυτό που παίζει, που έπαιζε στον Μπάου παλιά. Αυτός άμα παίξει 5x5 θα πάθει έγκλημα και απεθάνει. Πες μου ότι είναι ψέματα, σε παρακαλώ πολύ. Αυτός ο Παπαδόπουλος, ο σωσίας του δάσκαλου, του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Γιατί ρε φίλε, τύπος είναι 45 χρόνια, ρε φίλε. Δεν μας αφαιρούν στον Άρνετο και να κάνουν τον Άρνετο. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά, ρε φίλε, δηλαδή. Αποκλείεται τέτοια πράγματα να γίνουν, δεν πιστεύω δηλαδή. Ρε φίλε, ο τύπος είναι 45 χρόνια, δεν είναι έτοιμο να πάρει σύνταξη. Τι να το κάνω εγώ τώρα. Έχεις λεφτά να πάρεις καλύτερον. Έχω, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν θέλω, χωρίς λεφτά θα φέρω, ρε. Είσαι σε ένα σπίτι και θέλετε να πάρετε αυτοκίνητο. Και λέει, θέλω να πάρουμε. Την Πεμβέτη 316, πόσο κάνει αγάπη μου, 40.000 ευρώ. Ακριβή είναι. Να πάρουμε ένα άλλο 1600. Ωραία. Να πάρουμε τον Ισάν, ξέρω εγώ, Σάνι. Πόσο κάνει αυτό αγάπη μου, 22.000 ευρώ. Και αυτό ακριβό είναι, δεν έχουμε. Ναι. Ναι. Να πάμε σε άλλο 1600. Πάει. Στο τέλος λέει, να πάρουμε ένα Λάντα Aquarius, ναι, με 8.500 ευρώ. 1600 κυβικά 90 άλογα. Ναι, αγάπη. Θα πάρουμε. Δεν φτάνουν τα λεφτά, αγάπη μου, να το πάρουμε μεταχειρισμένο 5.000. 3.000. Ό,τι πληρώνει, παίρνει. Τώρα το Παδόπουλο, τι να κάνουμε. Ούτε για 3.000 ένα αυτό. Εγώ τον είδα σε ένα μάτσο. Πριν δύο μήνες τον είδα σε ένα μάτσο εγώ. Τον είδα σε ένα μάτσο. Σε ποια ομάδα καταρχά αγωνίζεται. Σε ποια ομάδα. Σε ποια ομάδα ήταν πέρσι. Πού ήταν. Στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο. Δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Το ίδιο Πετρόπονται μπορούν να το πάρουνε. Κάτσε, φίλε, το ίδιο είναι ο Ατρόμητος, το ίδιο είναι ο Άρης. Μεγάλη ομάδα. Τι λέτε, μεγάλη. Εγώ πάω να δώσω δανεικό σε Παναθηναϊκό, ρε, σοβαρά μιλά τώρα, Άρης. Ναι. Αυτό, ρε, φίλε, να το δούμε. Πού πάει αυτό το πράγμα. Δανεικό στον Παναθηναϊκό. Αυτό, φίλε, για τον Παναθηναϊκό θα είναι, είναι δυσκολία αυτό, έτσι. Για τον Άρη είναι καλό. Τι λε, ρε, το πήρε σοβαρά, μιλά. Φίλε, τίποτε μπορεί να τρέξει, ρε φίλε. Τίποτε είχε παίξει φιλικό με του βετεράνου του 2004. Καλύτερα του μπορεί να κρατήσω, ρε. Φίλε, τι να κάνουμε, αφού αυτό ο Άρης δεν έχει λεφτά. Δεν θέλω, ρε, κανένα φίλε. Τον Πετρόπουλο του Απόλλωνος δεν μπορεί να τον πάρει, ρε φίλε, αυτό το παίκτη. Όχι, ρε, ούτε Πετρόπουλο. Το Πετρόπουλο δεν έρχεται. Δεν θέλω κανέναν εγώ από αυτού. Το Πετρόπουλο δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Δεν θέλω κανέναν από αυτού. Από τη Σπάρτη. Να σε πω από το τέλο σαντερφόρ, να σε πω εγώ τώρα. Ξέρει ποιο θέλω. Του Αλπικίδη θέλω, ρε φίλε. Θα του σκίσει όλου του Αλπικίδη σε αυτή την ηλικία. Εσύ το λε, ρε φίλε, για περιοριακού λόγου να κάνουμε σπάσιμο, ρε φίλε, στου Παοξίδε. Τι λε, ρε. Πεχτικά το θέλω του Αλπικίδη. Θα στεναχωρεθούν πολύ οι Παοξίδε που θα πάει ο Αλπικίδη. Εγώ δεν του Αλπικίδη δεν θέλω. Ρε φίλε. Δεν θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε τον άλλο. Γυρίσει ο Σταύρο Λαμπριάκο να πούμε. Μια χαρά είναι. Κολτσίδα θα κάνει και του Τσαμπουκάδε να πούμε και τι λέει. Φέρτε πίσω τον Κο και Μάγκε. Φέρτε τον
Κάνει την ακόμη του Παρά Παπαδόπουλο. Να τον κλείσουμε μαζί με τον Τσιμπούρτα του Τσιμπέρκερ να πούμε. Μαζί με τον Τσιμπούρτα του Τσιμπέρκερ. Δεν με διαφέρει. Τουλάχιστον ο Κόκκινε φίλε θα σέβρε και κάνει στον Άρη, φίλε. Έκανε δύο γκολ στην Ατλέτικο Μαδρίτη. Έκανε κάτι, ρε φίλε. Προσέφερε, ρε φίλε όμω, αλλά τώρα. Πόσα χρόνια, ρε φίλε. Τώρα βασικά χωρί πλάκα. Ο Καβίτο είναι τα μάμια τον Άρη σε αυτήν την ηλικία. Το Καβίτο δεν μπορεί. Πόσο χάζο σου πει. Τον Κάλβο, ρε φίλε, α πάρει από την Βέλε που έχει πέσει. Τον Κάλβο, ναι. Φίλε, αυτά που λες, αυτά που λες είναι κραυγή, αγωνία, είναι προτροπή. Τι... Αυτά που λέω είναι το εξής, ρε φίλε. Από να μου φέρουν τον Παπαδόπουλο το 40χρονο, κάνει να μου φέρουν τον Κόκκε ή τον Κάβορα. Δεν το φέρουν με τίποτα. Άσε τώρα. Φίλε, πόσα λεφτά, λεφτά έχετε να πάρετε σέντερ φορ. Ρε φίλε, ας πάρουμε καταρχήν... διαρκείας, ρε φίλε. Δεν πήραν το Διαμαντόπουλο τώρα. Διαρκείας θα πάρετε. Δεν τον πήραν το Διαμαντόπουλο. Πόσα διαρκεία. Ποιο φίλε, με δουλεύει. Πόσα διαρκεία. Ποιο διαρκεία, φίλε. Διαρκεία θα έχουμε 10.000 αν είναι βγει στην Α. Του βάλει στην Α. Από τώρα σου το λέω. 10.000 διαρκεία. Καταρχά, Ραπτόπουλο θα πει ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση ο Άρης να ανέβει στη θέση τη Κέρκυρα. Όχι. Ποιο θα λέει αυτά. Εγώ θα λέω. Εσύ γιατί τα λες. Γιατί δεν υπάρχει. Σε εκπομπέ. Με συγχωρεί. Εδώ ο Θωμαίδης έβγαλε το αντίθετο. Τι είπε ο Θωμαίδης. Τι είπε ο Θωμαίδης. Εσύ γιατί λες το ότι υπάρχουν που είναι μέσα στα πράγματα. Έτσι. Και είναι πολύ. Και τον παραδέχεσαι και σαν ρεπόρτερ. Τώρα τι σπά στα νεύρα του κόσμου να πούμε. Εσύ ανέβαινε ο δεύτερο. Και πόσοι πέφτουν. Τέσσερι. Θέλετε να ανέβετε Αλφα Εθνική. Καληνύχτα φίλε και πάλι. Δεν υπάρχει. Break.